Εδώ είμαστε, καλησπέρα. 12 Ιουνίου θα κάνετε κανένα μεταγραφή, τι θα γίνει? Κάτσε, πιο περνάω καιρός. Κάτσε. Κάνετε καμιά μεταγραφή στο τέτοιο, γιατί έχω τσουνάμι. Μεταγραφικό τσουνάμι με πεκταράδες. Στο κλίμα των ημερών η ώρα. Αυτό ήταν τη πόλη μας, ξέρεις. Ναι, αυτό. Το πεκταράδες. Τέσσερις πεκταράδες φέρνει ο Σαββίδης. Αν είναι και Βραζιλιάνος. Τρεις πεκταράδες φέρνει ο Άρης. Βραζιλιάνος πεκταράς. Αν είναι και Βραζιλιάνος, θα παρατάω. Τι γίνεται. Προπονητάρα, μεταγραφάρες. Ο Πόνσε, τι τελικά. Ο Πόνσε. Μόνο η Άκ υπάρχει για μένα, αλλά θέλω να φύγω. Και η Άκ, εμείς τον θέλουμε, αλλά θέλει να φύγει. Εγώ ξέρω ότι και οι γυναίκες της ΑΕΚ πήραν το πρωτάθλημα στο φούτσαλ. Φούλτσαλ. Φούτσαλ. Φούτσαλ πάλι. Η ΑΕΚ. Και εμείς κοιμόμαστε. Θανάση Κατσαρή, δεν έχουμε τμήμα στο φούτσαλ. Μπορεί να έχουμε. Δεν έχουμε. Σίγουρα το ψάξε. Νομίζω δεν έχουμε, ναι. Εγώ δεν ξέρω. Δεν έχουμε, όχι. Δεν έχω ακούσει κάτι για φούτσαλ. Τέλος πάντων, αν έχουμε και μας πατάει η ΑΕΚ, είναι χειρότερο. Οπότε καλύτερα να μην έχουμε, παιδιά. Αλλά να δημιουργήσουμε για να πατάμε εμείς στην ΑΕΚ και εκεί. Μπράβο στην ΑΕΚ που έκανε τον double και σε άνδρες και σε γυναίκες στο φούτσαλ. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Περισσότερο χώρο από τον Πόνσε κατέλαβαν οι γυναίκες του φούτσαλ. Η ανακοίνωση της ΑΕΚ και τον Πόνσε δεν ήταν πολύ, πολύ περίεργη, ρε παιδί μου. Όχι, εντάξει. Δεν σου έκανε μια εντύπωση. Έκανε, ρε παιδί μου, μια εξυπηρέτηση ο Πόνσε. Δεν σου έκανε μια εντύπωση. Όχι, καμία εντύπωση. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Σαν να λέω, έκανε μια εξυπηρέτηση ο Πόνσε στον Δημήτρη Μελισανίδη. Μετά από υπόδειξη, φαντάζομαι, του γραφείου τύπου της ΑΕΚ, ότι καταρχήν δεν ξέρω αν έγραψε ο ίδιος την ανακοίνωση ή την έγραψε στο γραφείο τύπου της ΑΕΚ. Ναι. Αλλά σου λέει, βάλε μέσα ότι ήθελε ο υπερπρόεδρος να πληρώσει τα 6 εκατομμύρια. Ναι. Στο μεταξύ, τι γίνεται. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι χαζός. Το έχουμε ξαναπεί ότι οι χαζοί πλέον είναι στην τριπλική μειοψηφία, ναι, και στην πόλη μας και στις άλλες πόλεις της Ελλάδος. Αυτοί θεώρησαν ότι θα του βγει σε καλό αυτό το πράγμα. Ότι, ρε παιδί μου, θα μετριαστεί η στεναχώρια για την αποχώρηση του Πόνσε. Και όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ, τι λένε? Ωραία, αφού δίναμε τα 6 εκατομμύρια, περιμένουμε να τα δώσεις σε μεταγραφές. Πάρε το 0. Αυτά λοιπόν το 0. Με την ΑΕΚ στον ΠΑΟΚ. Ωραία πράγματα. Δεν γίνεται τίποτα. Να κάνουμε κάτι. Εντάξει, απλά δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει ανακοίνωση. Υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν κουβέντες, υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Είναι πολλά μέτωπα ανοιχτά. Καλό είναι αυτό. Η Ελλαδάρα παίζει σήμερα, η αγαπημένη όλων των Ελλήνων. Ναι. Τι ώρα, 10 παρατέταρτο. Ναι, σήμερα την παρέα του Μιχταριάν στο Ρίο δεν τη βλέπουμε. Τίποτα. Εγώ αν ήμουν Αρμενία, δεν θα κατέβαινα στο γήπεδο. Δηλαδή τέτοιο συσπήρωση που βλέπω και τέτοιο πάθο. Είναι 3-0 η Αρμενία, το Λιχτενστάιν. Το Λιχτενστάιν. Καλά, εμεί μπορεί να χάναμε κιόλα, δεν υπάρχει θέμα. Όχι, ρε. Είμαστε σκληροί εθνικοί με τριπλέρ. Νομίζω θα γίνει ρεκόρ τηλεθέαση σήμερα, 10 παρατέταρτο. Open TV, Στέργιο. Στηρίζει ο πρόεδρος στην Εθνική. Μόνο πρόεδρος, κανένας άλλος, ούτε καν υποσφαιριστές της. Όχι, ρε, θα το δούμε, εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Δεν θα το δούμε, αγαπητοί. Θα το δούμε. Θα πάμε μια βόλτα. Θα το δούμε, ρε, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα αλλάξει και αν θα αλλάξει. Αλλά δες το και κάνε μου μια σύνοψη αύριο το πρωί. Αν αλλάξει να κάνουμε πάλι ένα meeting και να μου πεις τι έγινε. Εντάξει, αν αλλάξει πάλι το σύστημα και όλα θα στα πω, εντάξει. Θα έχουμε μια συνέντευξη μετά τις 12.30 για ένα θέμα της επικαιρότητας. Πολύ ωραίο θέμα. Ναι. Μας θύμισε πολλά. Εγώ πάλι να ξέρεις χθες με το live αυτό της ΠΑΕ. Άλλα βάσανε. Άλλα βάσανε. Και σου σκεφτόμουν, λέω, θα με ρωτήσει αν έκλαψα. Έκλαψα, Στέργιο, να ξέρεις. Δηλαδή πραγματικά. Να το δεις, αγάπη, αυτό. 26 φορές το έχω δει. Να το δεις το θέμα. 26 φορές την έχω δει και τις 26 φορές κλαίω σε διαφορετικά σημεία. Είναι και αυτή η επιτυχία. Είσαι προβληματισμένη για ένα άλλο κομμάτι της ζωής σου, δεν ξέρω ποιο. Δες το λίγο. Είμαι συγκίνητη. Επαγγελματικό, οικονομικό, συναισθηματικό, δεν ξέρω. Και βγαίνει αυτό όταν βλέπεις. Τη φιέστα του ΠΑΟΚ. Είναι υποσυνείδητο το θέμα. Πολλοί συγκινούνται με τη φιέστα. Μόνο εσύ δεν συγκινείσαι. Και εσύ συγκινήθηκες εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα συγκινήθηκα. Εντάξει, εγώ συγκινούμαι. Αλλά δεν το έχω δει 30 φορές και 30 φορές έχω συγκινηθεί. Μπορώ να σου πω πραγματικά λεπτό προς λεπτό τι έγινε. Δηλαδή και χθες. Ναι, μια άλλη φορά. Στην εκπομπή του Σαββάτου θα κάνουμε ένα 2 ώρο για το τι έγινε στη φιέστα. Δεν έχουμε το Σάββατο. Γι' αυτό ακριβώς. Ωχ. Λοιπόν. Θα έχουμε και το Σταύρο, λίγο. Θα έχουμε και συνέντευξη. Θα έχουμε και το Σταύρο, εννοείται. Να δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ, αν έχουμε κάτι και εκεί. Πιστεύεις, Στέργιο, ότι έχουμε κάτι? Κοίταξε, πιστεύω ότι κάτι γίνεται. Ναι. Απλώς δεν βγαίνει προς τα έξω στην τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο στασιμότητα όσο φαίνεται. Εγώ βλέπω το όνομα του Παπαθεοδόρου να παίζει στην Αθήνα. Θα ρωτήσουμε τον Νίκο μετά. Αν έχουμε πολύ καλή χρονιά έκανε. Τηρουμένων των αναλογιών.
πετυχημένο το έργο του. Χθες ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος τελικός με 3.100 φιλάθλους. Και πολύ ήταν. Και DPG βγήκε στην αντεπίθεση όμως. Έφυγε στο ημίχρονο. Δεν ακολουθώ ούτε τον Παναθηναϊκό ούτε τον. Δεν είδες τι είπε. Όχι. Έφυγε στο ημίχρονο Στέργιο, εκνευρισμένος. Και τους είπε ότι είχε γενική είσοδο το μάτς. Πόσο. Πόσο. Πόσο, πες, κάνε μια πρόβληψη. Έκανε την 15. 25. Εντάξει, εσύ θα δεις τον. Το Παναθηναϊκό. Εξάστερο θα δεις. Ναι. Θα δεις τον. Και τα σούρμενα. Τους είπε ότι σας βάλαμε γενική είσοδο. Και ήρθανε μόνο 3.100, αν θυμάμαι καλά. Και τι ντροπή είναι αυτή και όλα αυτά. Και έγινε ένας χαμός. Στέργιο, για τον πρώτο τελικό. Εν τω μεταξύ, οι Ολυμπιακοί από την πλευρά τους λένε ότι να, θέλατε να φύγουμε πρωτάθλημα και να τι έγινε τώρα που φύγαμε. Δεν έχει κόσμο στο γήπεδο. Καθένας το διαβάζει όπως θέλει αυτό. Στο μεταξύ, διαβάζω ούτε γκολ έχει πετύχει η Αρμενία κοντά στην Ελλάδα γενικότερα στην ιστορία. Εντάξει, νομίζω ήρθε η ώρα σήμερα γύρω στο 10-12 να γίνει το 0-1. Γιατί είσαι απεσιόδοξος. Όχι, δεν είμαι αισιόδοξος. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Το έχω δηλώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και χρόνια, ότι δεν με ενδιαφέρει η εθνική Ελλάδος. Τι έχει μόλις τα Γερμανία, έναν Γκαζαριάν, Μικταριάν. Δεν θα έχει και κανέναν άλλο Αβιτισιάν κάτι. Σίγουρα θα γίνει. Ο Αβιτισιάν είναι παιδί στο ΠΑΟΚ. Θα έχει κάτι τέτοιο ακόμα. Ναι. Επειδή το χτεστά είναι φαγητρία, οκ. Η Ελλάδα στο 15 θα είναι 2-0. Ναι. Εντάξει, στο γεμάτο ΟΑΚΑ. Εντάξει. Μια χαρά. Ωραία, μια χαρά. Παρακάτω. Τι άλλο θα πούμε. Παίζει ο Καντουρί γενικότερα σε διάφορα. Πού να παίζει. Μέσα στο εξωτερικό. Με το παιδί του μπάλα. Όχι, ρε άνθρωπε. Το όνομά του παίζει στο εξωτερικό. Εντάξει, εμφανίζεται, ναι. Εντάξει, okay, ναι. Χαμός γίνεται. Χαμός. Και στο Βέλγιο και στην Ιταλία. Εντάξει, έχει καλό όνομα στην Ιταλία ειδικά. Έχει περάσει από σημαντικές ομάδες. Με κορυφαία την Νάπολη, νομίζω. Κοίταξε, εμένα με έχει κουράσει λίγο ο Καντουρί. Καταλαβαίνω την επιθυμία του Λουτσέσκου να παραμείνει. Αλλά με έχει κουράσει όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει και ο Λουτσέσκου και ο ΠΑΟΚ για να κρατήσουν τον Καντουρί. Αν θέλει να πάει ο Καντουρί στον 10ο, 15ο της Ιταλίας, 18ο, στην Πρέσια, στην Κρεμονέζε, δεν ξέρω πού, για λόγους οικογενειακούς ή οτιδήποτε άλλο, καλώς κάνει, δικαίωμά του, ναι, να αποχωρήσει να τελειώνουμε. Κοίτα, στην περίπτωση του Καντουρί, επειδή έχει και ένα σημαντικό συμβόλαιο, δεν είναι ότι έχει από τα χαμηλά, έχει ένα σημαντικό ποσό που παίρνει από τον ΠΑΟΚ. Και δεν έχει είναι καταφέρει και ποτέ να δείξει. Ναι, δεν έχει ποτέ δεν έδειξε. Δεν έχει δείξει ποτέ αυτό που είχε δείξει στην Ιταλία και αυτό που περιμέναμε όλοι μας. Βέβαια, η μεταγραφή του Καντουρί δεν είναι που είχε ανακοινωθεί στο 60. Στο μάτς με την έστρα σου, ναι. Δεν ξεκίνησε και πολύ καλά. Δεν περιμέναμε. Ήταν πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλο ενθουσιασμό τότε με τον Καντουρί. Τέλος πάντων, ποτέ δεν κατάφερε να δείξει αυτό που έδειξε στην Ιταλία. Ποτέ δεν κατάφερε ουσιαστικά να πείσει για κάτι. Όχι, δεν έχει πείσει. Έχει ένα υψηλό συμβόλαιο. Οπότε λες ότι φέτος που θέλω να πάρω ένα ποιοτικό εξτρέμ και μεγαλύτερης ποιότητας και μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί έχω τους τρεις, Λιμιό, Λάμπρου και ποιον ξεχνά, Ζαμπά. Ναι. Ίσως είναι και πολυτέλεια το να μείνει ο Καντουρί με αυτές τις συνθήκες. Ο Ελ Καντουρί είχε στιγμές στον ΠΑΟΚ, βοήθησε σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Ήταν και άτυχος πολλές φορές, γιατί οι τραυματισμοί του πραγματικά ήταν εκεί που ανέβαινε, εκεί τραυματιζόταν και ξανά. Προφανώς δεν είναι μόνο η ατυχία. Έχει και μια ευπάθεια στους τραυματισμούς. Ναι. Θα είσαι άτυχος μία, δύο, τρεις, αν είσαι πέντε, έξι φορές τραυματίας, κάτι άλλο συμβαίνει. Αλλά γενικότερα, ξαναλέω, αν θέλει να πάει στην Ιταλία ή στο Βέλγιο, οπουδήποτε αλλού, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τη φόρμουλα να τον αποδεσμεύσει, γιατί μπορεί να πάρει έναν πολύ καλύτερο ποδοσφαιριστή που θα έχει μεγαλύτερη σταθερότητα και θα έχει μεγαλύτερη προσφορά. Ναι, νομίζω βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ στην προκειμένη περίπτωση, αν είναι να φύγει ο Καντουρί, θέλει να πάρει κάποια λεφτά. Λογικό είναι, φυσικά. Κάποιες πωλήσεις, όσο και να είναι τα ποσά. Δεν μπορείς να αφήσεις το Καντουρί αυτή τη στιγμή να φύγει έτσι. Οπότε γι' αυτό ίσως θέλει λίγο χρόνο η διαδικασία. Εννοείται πως δεν απαξιώνω τον Ελ Καντουρί για να μην παρεξηγηθώ, αλλά. Όχι, ρε, εννοείται. Υπάρχουν πάρα πολλοί σαν τον Μαροκινό. Τουλάχιστον ξαναλέω, αυτό που με έχει κουράσει είναι αυτή η κουβέντα που δεν έγινε μόνο πέρσι τον Ιανουάριο και το περσινό καλοκαίρι είχε γίνει κουβέντα να φύγει, να μείνει. Ναι. Οκ, ας φύγει, να πάει στην Ιταλία, να είναι κοντά στην οικογένειά του. Γιατί έφερε την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη. Σε κάποια φάση ήταν εδώ. Μετά νομίζω ότι φύγανε στην πορεία. Γιατί δεν πέρσι... τους άρεσε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω. Καλά, μπορεί να είχαν κάτι άλλο οικογενειακό, ρε παιδί μου, και να πρέπει να επιστρέψουν. Δεν ξέρω. Αλλά εγώ πολλές φορές έχω την οικογένειά του εδώ. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση και πέρσι το Γενάρη που το έλεγε. Τώρα, αν έχει γίνει κάτι και έχουν επιστρέψει πίσω, δεν το ξέρω. Αλλά εδώ ήταν σε μεγάλο βαθμό. Στο μεταξύ, σε αντίθεση με τον Ελ Καντουρί, ο Κάνιας ξεκίνησε την προσπάθεια. Τι να κάνει ο Καημένος. Χθες Στέργιο έδωσε πολύ.
Εντάξει, ξεκίνησε από το μεσημέρι. Ένα repost. Ένα story μια ομάδα στο Instagram ναι. Πάουκ Τσίδικη. Δεύτερο story. Repost με δικά του σχόλια. Ό,τι μπορεί κάνει ο. Και τρίτο story. Το μυαλό μου είναι στον Πάουκ και όλα αυτά. Ναι, οκ. Okay. Το καταλάβαμε χθες. Νομίζω λίγο ότι ο Κάνιας προσπαθεί με κάθε τρόπο να δείξει ότι θέλει να μείνει. Πραγματικά με στην ημέρα πάρα πολλά μηνύματα. Εντάξει. Προφανώς και στον Πάουκ κρατάνε. Σε κάποια απόσταση τον Ισπανό περιμένοντας κάτι. Δεν το συζητάμε. Και προφανώς ο Κάνιας δεν έχει καλύτερη πρόταση για να περιμένει τον ΠΑΟΚ. Ξέχωρα την επιθυμία του να παραμείνει στην Τούμπα, που τη θεωρώ δεδομένη. Οπότε δεν καίγεται και τόσο ο ΠΑΟΚ να κάνει την τελική του πρόταση στον Ισπανό. Ναι. Νομίζω είναι παιχνίδι τακτικής. Κάτι ψάχνει ο ΠΑΟΚ, παίχτες και θέλει να δει πώς θα εξελιχθούν οι περιπτώσεις αυτές για να δει πώς θα συμπεριφερθεί και πώς θα λειτουργήσει και στην περίπτωση του Κάνιας. Μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι αυτό ρε παιδί μου ηθικά σωστό, ας πούμε. Είναι μια χαρά γιατί αυτό γίνεται σε κάθε καλοκαίρι. Καλά συμβαίνει, ναι, ποτέ. Παιχνίδι τακτικής από μάνατζερ, ποδοσφαιριστές, ομάδες. Δεν κορυδεύει ο ΠΑΟΚ τον Κάνιας. Προφανώς και ο Κάνιας το αντιλαμβάνεται αυτό και γι' αυτό παραμένει stand-by. Εντάξει, για να φτάσει μια. Μια κουβέντα με ένα παίκτη, είτε στο happy end είτε στο χωρισμό, μεσολαβούν πάρα πολλές διαπραγματεύσεις και από τις δύο πλευρές. Και πολλές φορές δεν μπορούμε να καθόμαστε να μεταφέρουμε αυτούς ή αυτά που λέγονται και ούτε καν τα ξέρουμε κιόλας. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει εξηγήσει 5 πράγματα στον Κάνιας, μπορεί ο Κάνιας να έχει εξηγήσει 5 πράγματα στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι απαραίτητο ότι κοροϊδεύει ένας τον άλλον αν δεν τα βρουν τελικά ή αν τα βρουν, ότι έγινε τόσο καιρό. Μεσολαβούν πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ λογικό. Ξέρουμε σίγουρα ότι ο Κάνιας θέλει να μείνει, το έχει πει ακόμα και από τον τελικό. Ότι όπως και να έχει, εγώ σκέφτομαι τον εαυτό μου εδώ και θέλω να μείνω. Αλλά και ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του θέλει αυτό το καλοκαίρι. Είναι πολλά πολλοί οι παράμετροι που υπάρχουν για τον ΠΑΟΚ. Αν μιλούσαμε με τον Μαουρίσιο κανονικά και με τον Βέρμπλουμ σε καλή κατάσταση πιο νωρίς, μπορεί ο ΠΑΟΚ να είχε άλλη κουβέντα για τη μεσαία του γραμμή. Είναι τελείως διαφορετικό το πλάνο τώρα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Οπότε δεν μοιάζομαστε να κρίνουμε και τον καθένα. Και ο ΠΑΟΚ την πλευρά του κοιτάει και ο Κάνιας την πλευρά του κοιτάει και θέλει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Γιατί να μην θέλει. Είναι πολύ λογικό. Στο μεταξύ διαβάζω άσχετο τώρα. Σήμερα τα ξημερώματα περίπου στις 3.30 ταξί παρέστηρε από το 3χρονο στο περιφερειακό, στο ύψος των κημητηρίων Νεβόσμου. Τι δουλειά έχει τώρα ο 83χρονος στις 3.30 τα ξημερώματα να διασχίζει πεζό στον περιφερειακό, δεν μπορώ να καταλάβω. Και μετά από λίγες ώρες, δηλαδή κοντά στις 10 το πρωί σήμερα, 5,5 ώρες μετά, ένας 80χρονος έχασε τη ζωή του γιατί παρασύρθηκε πάλι στον περιφερειακό, αυτή τη φορά κοντά στο Παπαγεωργίου. Πραγματικά φοβερό, δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες. Ναι. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας να παρασέρνουν στον περιφερειακό. Δεν ξέρω. Απλά το αναφέρω γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Εντάξει, διαβάζουμε για τον περιφερειακό ατυχήματα από τηλεαρίσματα, αλλά να παρασέρνονται πεζοί. Ναι. Και τι δουλειά να έχεις τώρα στον περιφερειακό. Άντε 10 η ώρα το πρωί, προφανώς ο 80χρονος πήγε στο Παπαγεωργείο ή έφυγε από εκεί, αλλά 3.30 τα ξημερώματα, τέλος πάντων. Μικρή παρένθεση. Απλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, αυτά και για τον Κάνιας. Θα τα σχολιάσουμε αργότερα και με τον Σταύρο. Θα έχουμε εδώ διάλειμμα μια ωραία κουβέντα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και για όλα όσα έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα, για όλα όσα περιμένουμε το επόμενο διάστημα και γενικότερα για την κατάσταση στην ομάδα και στα Πέριξ. Μια πολύ ωραία κουβέντα. Ναι. Οπότε να πάμε σιγά-σιγά. Πάμε σιγά-σιγά. Διάλειμμα. Λοιπόν. Μαζί είναι Στέργιο, ο χαμός ο ίδιος. Παρασκευή και Σάββατο, οι τελευταίες παραστάσεις στο Θέατρο Βεργίνα, ο λαός τραγούδι θέλει, το μεγάλο αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου οδεύει προς το τέλος του. Παρασκευή και Σάββατο, προλαβαίνουμε. Άντε. Παρασκευή πάμε. Παρασκευή και Σάββατο έχουμε δουλειά. Σάββατο έχουμε δουλειά όντως. Ναι, Παρασκευή. Λοιπόν, κλείστε εγκύρως τα εισιτήριά σας φυσικά στα ταμεία του Καζίνο όλο 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-23456 και 7. Μαζί μας τέτοιο είναι η αναδομό, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πακέτα είτε για την ανακαίνιση του σπιτιού σας είτε για την ανακαίνιση του επαγγελματικού σας χώρου.
σε πολύ πολύ καλές τιμές. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της Αναδομό θα στα φτιάξουν όλα με συνέπεια πάντα στο χρονοδιάγραμμα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στο Φοίνικα, τα νέα γραφεία της Αναδομό. Και η στοίχημα είναι μαζί μας. Τι βλέπεις, τένις? Στον έχεις κόλλει στο τένις, τι γίνεται? Βλέπω ότι είναι στο... τι είναι αυτό? Άστα τώρα, άστα, άστα, πες. Τις από Valve με την Strumpf που λέγαμε χθες. ρε φίλε. Ακόμα περιμένουμε κανένα σημείο να πληρωθούμε, αλλά μην ακούτε την αγάπη, παιδιά. Παίξε, sorry, παίξε προκριματικά. Εντάξει. Ναι, μάλλον λοιπόν, αυτό θα κάνω. Έχει σήμερα πολλές επιλογές και στο, στα προκριματικά του Euro. Και σε μπάσκετ και σε βόλεϊ και σε τένις και σε ό,τι θέλετε. Και γενικότερα καθημερινά στην στοίχημα. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Ελλάδα-Αρμενία, 1,49 ο άσος, 4,30 το χ, 9,90 το διπλό. Μάλιστα. Over 2,5-2,17, under 2,5-1,67. 6-0 η Ελλάδα. Θα ξεσπάσει στην Αρμενία. 2-17. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με το σημερινό μας καλεσμένο. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Και θα πάμε τώρα σιγά σιγά να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για τον ΠΑΟΚ. Με αφορμή τη χθεσινή μίνι παρακάμερα. Στεριού. Ναι, μίνι παρακάμερα. Από τη φιέστα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Μίνι δεν τη λέει, ήταν 23 λεπτά. Μίνι είναι, Στεριό. Ναι. Ταινία μικρού μήκους πόση ώρα είναι? 6 λεπτά. Μίνι. Θα δείσουμε το κατάλληλο, εντάξει. Θα μας πει αυτός αν είναι μίνι ή όχι. Θα μας πει αν είναι μίνι ή όχι. Λοιπόν, πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε στον Παναγιώτη Ορνιάδη. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Παναγιώτη, ήταν μία μίνι παρακάμερα αυτή ή λέω ότι είναι, γιατί γελάει εδώ ο Στέργιος? Ήταν μία μίνι movie. Μία μεγάλη παρακάμερα. Στέργιο, εντάξει, όπως έτω, λέτε. Είναι 23 λεπτά μίνι Παναγιώτη που λέει αγάπη. Δεν. Πάντως, αν το αντιμετωπίσουμε σαν ταινιάκι, ήταν μία μικρή ταινιούλα. Αυτά τα λεγόμενα after movie όταν κάνεις κάτι. Να ξέρεις πάντως, Παναγιώτη, η αγάπη τα έχει δει όλα 28 φορές χωρίς υπερβολή, κλαίει λέει πάντα. Ναι, κανονικά. Εσύ συγκινούμε εύκολα, τι να κάνω, τα έχω δει όλα. Δηλαδή μπορεί να στα πει... Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό το να είμαστε συναισθηματικοί. Πες τα, ευχαριστώ που βγήκες σήμερα, Παναγιώτη, θα σας ξαναβγάλουμε και αύριο γιατί με υποστηρίζεις πάρα πολύ. Παναγιώτη, είδε ο κόσμος τη φιέτσα, τη χάρηκαν όλοι, νομίζω και αυτοί που την είδαν από την τηλεόραση. Δυστυχώς η Τούμπα δεν μπορούσε να χωρέσει ούτε 50 ούτε 100.000 κόσμου. Αλλά εχθές είδαμε όλοι το πόσα άτομα δουλέψατε για να γίνει όλο αυτό. Πραγματικά πολλοί άνθρωποι, πολλά καλώδια, πολλά μηχανήματα, γενικότερα πολλά σε όλα τα κομμάτια. Ναι, και εδώ αυτό που είδατε χθες είναι μια πολύ πολύ σύντομη βερσιόν όσων πραγματικά έγιναν. Απλά δεν νομίζω ότι χρειαζόταν παραπάνω επεξήγηση όλων όσων έγιναν. Γιατί στο τέλος ημέρας ο κόσμος αυτό που θέλει να βλέπει είναι τους πρωταγωνιστές. Απλά οφείλαμε να δείξουμε γενικότερα το τι γίνεται, έτσι ώστε να μπορέσει να το καταλάβει και ο κόσμος λίγο καλύτερα το πόσο μεγάλο και πόσο σημαντικό ήταν όλο αυτό, όλη αυτή η βραδιά, αυτό το εγχείρημα, και να καταλάβει και λίγο καλύτερα το σκεπτικό και κάποιους συμβολισμούς. Και ένα από τα πράγματα, ας πούμε, που δεν έχει αναφερθεί κακώς και μπορεί να μην το γνωρίζει ο κόσμος, είναι ότι η κάθε μικρή κίνηση που έγινε είχε το δικό του συμβολισμό, όπως ας πούμε το παιδάκι που είδαμε να χαιρετάει τον κύριο Κουροκίδη. Είναι ο αδερφός του αδικοχαμένου του Χρήστου του Μπακόλα που είχε χάσει τη ζωή του στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Ναι. Δεν θέλαμε να βάλουμε ένα παιδάκι απλά για να βάλουμε ένα παιδάκι. Θέλαμε ακόμα και αυτό να είναι κάτι το οποίο να έχει πραγματικά αξία για το ίδιο το παιδί, για την οικογένειά του, να δείξει αυτό που εμείς αισθανόμαστε ως οικογένεια. Ναι. Καταρχάς είναι σπουδαίο ότι όλοι παραδέχθηκαν ότι ήταν μια φιέστα όπως τη θέλαμε και όπως τη φανταζόμασταν. Δηλαδή υπήρχε το παρελθόν, υπήρχε το παρόν, υπήρχε το μέλλον, υπήρχε η συγκίνηση, υπήρχαν τα άτομα που έπρεπε να αναδειχθούν μέσα από αυτό. Κεντρικά πρόσωπα ήταν οι παίκτες. Είδαμε ακόμη και τον Ιβάν Σαββίδη να κάνει στην άκρη αυτό που είπες και εσύ χθες στη mini movie. Ήταν γι' αυτό και εγώ δεν θέλω να το... Δεν μ' αρέσει η λέξη φιέστα. Δηλαδή αυτό δεν ήταν φιέστα. Αυτό ήταν μια γιορτή οικογενειακή και για να έχει νόημα μια γιορτή πρέπει να ξέρει να τιμάς και να σέβεσαι τους ανθρώπους που σε έφτασαν ως εδώ και μπορούν να σε πάνε και παρακάτω. Παναγιώτη, είναι μια δικαίωση για όλους εσάς το να διαβάζετε σε όλη την Ευρώπη
ότι ο ΠΑΟΚ αυτά που κάνει πλέον ξεπερνούν κάθε προσδοκία και ότι είστε πρότυπο για μεγάλα κλαμπ πλέον? Είναι δικαίωση νομίζω για την ομάδα, όχι για εμάς προσωπικά. Τα πρόσωπα δεν έχουν καμία σημασία. Η ομάδα το κάνει, η ομάδα μεγαλώνει, η ομάδα εκφράζει και εκφράζεται. Οπότε είναι μια δικαίωση νομίζω για τον ΠΑΟΚ και για την όλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 7 χρόνια. Ξεπέρασε όντως, Παναγιώτη, τις προσδοκίες σας το τελικό αποτέλεσμα? Νομίζω ότι ήταν αυτό που θέλαμε. Υπήρχε πολύ μεγάλο άγχος, ήταν η πίεση πάρα πολύ έντονη, γιατί ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν είχε στο παραμικρό περιθώριο λάθος. Μπορούσε οτιδήποτε να πάει στραβά, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το εύρος των πραγμάτων που έπρεπε να γίνουν. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά και μπορούμε σήμερα και να νιώθουμε περηφανοί και να συγκινούμαστε όταν το βλέπουμε. Οι ποδοσφαιριστές, το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, πάντα κάνουν μια αναφορά στον Ιβάν Σαββίδη από την άποψη ότι δεν τους λείπει τίποτα στην καθημερινότητά τους. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για εσάς που ασχολείστε με το κομμάτι των media, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Το έχω ξαναπεί. Είμαστε πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε σε αυτή την ομάδα, αυτή τη χρονική περίοδο, και έχουμε την πολυτέλεια να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που είναι πάρα πολύ καλή ο καθένας στον τομέα του, και έχουμε και την ελευθερία κινήσεων να μπορούμε να εκφραστούμε και να δημιουργήσουμε. Γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι της γιορτής, είναι το καταπληκτικό περιοδικό κατά κοινή ομολογία και το τελευταίο το συλλεκτικό των 1000 σελίδων, δεν ξέρω πόσο ήταν πραγματικά. Όχι, 700, εντάξει. αλλά υπάρχει εντύπωση τουλάχιστον σε μένα ότι σε αυτά τα κομμάτια ποτέ δεν λέει ο Ιβάν Σαββίδης όχι, γιατί ξέρει ότι μέσα από αυτά και διαφημίζεται και μεγαλώνει και ο ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Σίγουρα είναι ενέργειες οι οποίες μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τη στιγμή που γίνονται ποια είναι η σημασία τους, γιατί δεν αποτιμούνται και σε χρήματα δεν μετριέται η αξία τους, αλλά είναι πράγματα τα οποία κομμάτι-κομμάτι χτίζουν ένα γενικότερο προφίλ, και μέσα από όλα αυτά σήμερα έχουμε φτάσει να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα καλό δρόμο. Βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, τίποτα από αυτά δεν έχει καμία σημασία και τίποτα δεν θα είχε σημασία αν η ομάδα δεν μεγάλωνε και δεν άρχισε να κατακτά τους τίτλους. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι κρινόμαστε από το αν η μπάλα θα είναι δοκάρι και μέσα ή δοκάρι και έξω. Σίγουρα, αλλά πραγματικά κάνετε πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι διαβάζοντας, ας πούμε, στο Twitter, που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που σχολιάζει τα πάντα, την ίδια μέρα ανακοινώνεται από τη Real ο Αζάρ. Και λίγο μετά ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ ο Ροντρίγκο. Και όλοι μένουν στον τρόπο που ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ τον Ροντρίγκο και τα βίντεο που έγιναν το Σάββατο και όλα αυτά. Και από την άλλη είναι ο Αζάρ στη Ρεάλ. Που υπάρχει μια πλήρη τυπική ανακοίνωση. Δεν υπάρχει καμία Ρεάλ γι' αυτό. Μπράβο, Παναγιώτη. Διαφωνούμε εδώ, αλλά οκ. Okay. Γνωστά. Παναγιώτη, πέρα από αυτή την ιδιότητά σου του υπευθύνου του New Media, ήσουν φέτος στην ομάδα σχεδόν κάθε λεπτό. Πώς το βίωσες εσύ, όχι τόσο απ' έξω? Ουσιαστικά ήσουν μέσα έξω στην ομάδα όλη αυτή την πορεία από τον Αύγουστο. Πώς την αίσθησες εσύ? Εντάξει, είναι μια χρονιά η οποία νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δηλαδή, και βλέποντας και το χθεσινό και στην προετοιμασία της ταινιούλας αυτής, τότε και εγώ καταλάβαινα τι πραγματικά κάναμε, ας πούμε, για εκείνο το βράδυ. Όταν είσαι μέσα, δεν το καταλαβαίνεις. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι μια σεζόν που τον καθένα ξεχωριστά μας έχει αλλάξει και θα μας μείνει, είναι από τα πράγματα που ξέρεις ότι ό,τι και αν γίνουν στην πορεία, θα τα θυμάσαι πάντα με αγάπη και με νοσταλγία. Ό,τι και αν συμβεί από εδώ και πέρα, αυτό είναι το κάτι που έχει μείνει και θα το θυμόμαστε όλοι. Και μέσα στην ομάδα ακόμα περισσότερο είναι πιο έντονο και η συγκίνηση και τα συναισθήματα, γιατί πέρα από το επαγγελματικό είμαστε άνθρωποι, και όταν με αυτούς τους ανθρώπους περνάς περισσότερη ώρα από ότι περνάς με την οικογένειά σου και βιώνεις τα συναισθήματά τους, τους άγχους, το άγχος, τους φόβους τους, θέλεις και σε ανθρώπινο επίπεδο να βλέπεις αυτά τα παιδιά να πετυχαίνουν, να μεγαλώνουν, να οριμάζουν και να υλοποιούν τα όνειρά τους. Ποια ήταν η στιγμή που ξεχωρίζεις, αν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποια από όλη τη σεζόν? Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολλά. Συνήθως πιο έντονα σου μένουν τα αρνητικά, οπότε θυμάμαι τον τραυματισμό του Αντρέ στη Λάρισα πάρα πολύ έντονα. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για όλους μας, νομίζω.
Ναι, ναι. Σωστό. Ήταν όλα τα υπόλοιπα, τα θετικά, εντάξει, τα... είναι εμπειρίες ζωής. Παναγιώτη, έχεις σκεφτεί ότι έχετε πάει και εσύ και όλη η ομάδα σου και όσοι όλοι έπαιξαν ρόλο, μικρό ή μεγάλο ή πολύ μεγάλο στη γιορτή αυτή, έχετε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, άρα τι θα πρέπει να κάνετε την επόμενη χρονιά, αν όλα πάνε καλά? Εντάξει, αυτά είναι ωραίες δυσκολίες. Είναι πράγματα που θέλουμε να μας αρέσει να βάζουμε δύσκολα στους εαυτούς μας. Οπότε κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Ας το πάρει η ομάδα και εμείς θα τη βρούμε τη λύση. Παναγιώτη, ποιος είναι ο παίκτης που είναι πιο εύκολο από όλους να δουλέψεις μαζί τους σε τέτοια project? Που μπαίνει στο ρόλο. Δεν υπάρχει δύσκολος. Όσο και αν ακούγεται υπερβολικό και ψεύτικο, αλλά δεν υπάρχει δύσκολος. Είμαστε τυχεροί, τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, είναι συνεργάσιμα, έχουν καταλάβει το τι γίνεται στην ομάδα. Ξέρουν ότι αν τους ζητηθεί κάτι από την ομάδα θα είναι και για το δικό τους καλό, για τη δική τους εικόνα. Οπότε δεν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Βέβαια πρέπει να ξέρεις να κάνεις μια διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Όταν οποιοδήποτε έχει μια δύσκολη στιγμή, μια κακή περίοδο, να ξέρεις να τον προφυλάξεις και να τον βοηθήσεις να το ξεπεράσει. Οπότε πρέπει ανάλογα τη χρονική περίοδο να επιλέγεις με ποιον κάνεις τι, για να είναι πιο σωστό και για αυτόν που συμμετέχει. Παναγιώτη, ποιο από όλα τα project, από όλα πιο πολύ εσύ, έχετε κάνει πολλά, έχετε κάνει σε αυτοκίνητο, σε σπίτια, τον Τζάλμα τον είχατε πάει, είχατε μαγειρέψει, έχετε κάνει και ταινίες μικρού μήκους για το κύπελο το περσινό. Ποια από όλα αυτά σου έχει μείνει από τις δουλειές που πέρασες καλύτερα? Εντάξει, αυτό το θετικό είναι ότι σε όλες τις δουλειές περνάμε καλά, δηλαδή αν εξαιρέσει το άγχος, επειδή είμαστε πολύ μικρό γκρουπ ανθρώπων που τα κάνουμε αυτά τα πράγματα και πλέον πέρα από συνεργάτες είμαστε φίλοι, που για μένα είναι πιο σημαντικό. Είναι πολύ ωραίο να κοιτάς τον άλλο και να νιώθεις ότι είναι κάποιος που μπορείς να του μιλήσεις, να δουλέψεις μαζί του, να πεις πέντε πράγματα πέρα από τη δουλειά. Οπότε περνάμε καλά σε όλα. Με πολύ μεγάλο άγχος βέβαια, αλλά έχει και το χαβαλέ του. Νομίζω η περσινή ταινία του Κυπέλλου, επειδή ήταν και η πρώτη, είναι κάτι, ένα σημαντικό κομμάτι. Το περιοδικό για μένα πάντα έχει ξεχωριστή θέση, γιατί είμαστε old school football και είμαστε λίγο πιο ρομαντικοί με το χαρτί και όλα αυτά, αλλά ναι. Και η γιορτή ήταν το μεγαλύτερο, και σαν δυσκολία και σαν εκτέλεση και σαν προετοιμασία. Επίσης ήταν κάτι που θα μείνει, κάτι που μπορεί μετά από 15-20 χρόνια εμείς δεν θα είμαστε εδώ, αλλά αυτοί που θα είναι θα το βλέπουν και θα λένε ότι τότε έγινε κάτι όμορφο. Θα κατέβεις για βουλευτής και εσύ, έτσι που το είπες? Όχι. Ακόμα. Μιλες ποτέ. Εντάξει. Πέρα από τη στήριξη στον αδερφό μου τον Κυριακό. Παναγιώτη, ένας φίλος ρωτάει αν θα βγάλετε μία ταινία για όλη τη σεζόν φέτος. Θα βγάλουμε, ναι. Το περιμένουμε δηλαδή γι' αυτό. Και όχι μόνο ενδεχομένως. Μάλιστα. Παναγιώτη, αυτή είναι η δική μου απορία. Στο εξωτερικό, ειδικότερα στην Αγγλία, νομίζω έχει συμβαίνει, τα κλαμπ βγάζουν DVD κάθε μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Τα αποδυτήρια. Ναι. Αυτό υπάρχει έδαφος να γίνει στον ΠΑΟ και γενικότερα στην ελληνική ομάδα? Έχει ο παδός την κουλτούρα να πάρει από την μπουτίκ ένα τέτοιο DVD? Ή αν θέλεις, αν δεν υπάρχει κουλτούρα, να το βλέπει δωρεάν στο YouTube της ΠΑΕ? Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Να μπείτε ακόμα πιο βαθιά στην ομάδα ή πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια? Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Δεν έχουμε φτάσει σαν αγορά ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Στην Αγγλία είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα ως προς την κουλτούρα του φιλάθλου. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ιεροτελεστία ακόμα και όταν πας στο γήπεδο. Όταν πάνε οι Άγγλοι στο γήπεδο θα πάρουν το match program. Στην pub, ναι, θα πάρουν το match program, το οποίο δεν είναι φτηνό, δηλαδή είναι 3 με 5 λίρες. Θα τα πάρουν όλα αυτά γιατί το θεωρούν κομμάτι της ότι πήγα στο γήπεδο. Οπότε είναι τελείως διαφορετική η αγορά. Εδώ πέρα καλώς και κακώς δεν υπάρχει αυτό σε τόσο μαζικό επίπεδο. Ακόμα και αυτοί που αγοράζουν, ακόμα και το περιοδικό, είναι πιο συγκεκριμένο κοινό, περισσότερο συλλέκτες. Δεν υπάρχει ως νοοτροπία το ότι θα πάω στο γήπεδο και θα πάρω κάτι που πουλιέται, γιατί όλοι έχουν το ότι τι είναι αυτό τώρα, τι να το κάνω, σιγά θα το βάλω μαξιλαράκι, θα κάτσω, δεν έγινε και τίποτα. Ναι. Οπότε νομίζω σαν αγορά δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Μακάρι να φτάσουμε, θέλουμε να πάμε προς τα εκεί. Απλά θέλουμε να κρατήσουμε λίγο και το χαρακτήρα αυτό το συναισθηματικό, να μην
κάνουμε πράγματα απλά για να τα πουλάμε. Γι' αυτό και ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής δεν το έχουμε βγάλει προς πώληση και το DVD ήταν δωρεάν με το περιοδικό. Και αυτά που θα γίνουν φέτος δεν θα βγει στο σινεμά να πληρώσει ο κόσμος να το δει. Θα κάνουμε τις παρουσιάσεις μας, αλλά θα είναι για τον κόσμο. Και ενδεχομένως να μην υπάρχει και overdose. Βομβαρδισμός κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα, αν ξέρεις να το διαχειρίσεις, δεν το βαριέται. Δηλαδή το να βλέπεις κάτι ωραίο, δεν το βαριέσαι. Ναι. Όλοι μας καθόμαστε με τις ώρες στο σπίτι, οπότε έχουμε χρόνο και έχουμε δει άπειρες σειρές από τον Netflix ή από άλλα κανάλια, γιατί μας αρέσει και περνάμε καλά. Οπότε νομίζω ότι όταν περνάς καλά με κάτι, δεν το βαριέσαι. Μπορεί να μην το περιμένεις με τόσο μεγάλη προσμονή, όσο κάτι που έχεις να το δεις καιρό, αλλά δεν το βαριέσαι, θεωρώ. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Διακοπές έχει το μενού ή ετοιμάζεται για προετοιμασία σιγά σιγά? Προετοιμασία σίγουρα έχει το μενού, από εκεί πέρα αν μπορέσουμε να ξεκλέψουμε λίγες μέρες, καλό θα ήταν. Καλό θα είναι, γιατί μετά Ιούλιος, Αύγουστος, με το που ξεκινήσουν οι αγώνες, δύσκολα πράγματα. Η διακοπή του Οκτωβρίου και τις εθνικές, του Νοεμβρίου, αυτό ήταν και τα Χριστούγεννα. Πιο πιθανό μου ακούγεται αυτό παρά το τώρα. Υπομονή, Παναγιώτη, υπομονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Δημιουργική να είστε και εσύ και όλα τα παιδιά που λαμβάνετε κάθε φορά μέρος σε ένα project. Περιμένουμε και άλλα πολλά, προφανώς. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα είμαστε και μακάρι να πηγαίνει η ομάδα καλά και να τα χαιρόμαστε όλοι και να τα ξαναλέμε. Ναι. Βεβαίως. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια. Ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ, Παναγιώτης Ρωμιάδης. New Media. Εντάξει, πραγματικά. Ταινίες. Το περιοδικό και εγώ το αγαπώ. Νομίζω από όλα όμως ξεχωρίζω τα περιοδικά. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Ένα προς ένα είναι. Απλώς αλλού. Έχει ο ΠΑΟΚ την ατυχία να λειτουργεί σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Σε μια αγορά που, το λέγαμε και τον Παναγιώτη, δεν έχει την κουλτούρα να πάρει το περιοδικό της ομάδας, να πάρει την καινούργια φανέλα, να πάρει το match program, να πάρει το DVD. Γιατί όντως στην Αγγλία κάθε μήνα υπάρχει ένα DVD της ομάδας με τους αγώνες, στιγμιότυπα, από τα ποδητήρια. Λέει αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ στο τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου πρόπερση. Ναι. Οι Άγγλοι το κάνουν κάθε μήνα για όλα τα παιχνίδια. Οπότε ουσιαστικά κάνεις μια συλλογή με όλες τις στιγμές της ομάδας τα τελευταία χρόνια και αυτά που θα ακολουθήσουν. Ναι, δεν έχει ο Έλληνας φιλαθλός την κουλτούρα, παράδειγμα, να αγοράσει τις τρεις καινούργιες εμφανίσεις στη νέα σεζόν της ομάδας. Ναι, εντάξει, ενδεχομένως πολλοί δεν έχουν και τη δυνατότητα βέβαια. Σαφώς είναι και αυτό το κομμάτι, αλλά γενικότερα και αυτοί που έχουν δεν θα πάρουν τις νέες φανέλες. Δηλαδή, ο φίλος της Liverpool, της Arsenal, της United, της Tottenham, αν βγει μια φανέλα που απλά έχει μία γραμμή στο μανίκι καινούρια, θέλουν να την πάρουν για να έχουν και αυτοί. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία, δεν υπάρχει κουλτούρα. Σαφώς υπάρχουν άνθρωποι που με το ζόρι μπορούν και καταφέρνουν και παίρνουν ένα διαρκείας. Οπότε δεν έχουν την πολυτέλεια, αλλά ξαναλέω, γενικότερα δεν είναι στην κουλτούρα του Έλληνα φιλάθλου να αγοράζει το περιοδικό, να παίρνει DVD για την ομάδα και οτιδήποτε άλλο. Πάντως πραγματικά γίνεται φοβερή δουλειά στο συγκεκριμένο τομέα. Πέρα από τα βραβεία και τις διακρίσεις που τις έχει ο ΠΑΟΚ και πανευρωπαϊκά πλέον, νομίζω ότι το μεγάλο κέρδος είναι ότι όλοι, πραγματικά όλοι στον ΠΑΟΚ και γύρω από τον ΠΑΟΚ και ο κόσμος περιμένουν το επόμενο συνεχώς. Δηλαδή, έχεις προσδοκία για το επόμενο, γιατί ξέρεις ότι κάθε φορά το ταβάνι μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Κάθε φορά σε κάθε ανακοίνωση μεταγραφής, για παράδειγμα, προσπαθούμε να σκεφτούμε τι μπορεί να είναι το επόμενο. Και όντως είναι καλύτερο. Και όντως τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε: μακάρι η ομάδα να φτάσει στο επίπεδο που έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι αυτό. Ναι. Ήρθε αυτή η στιγμή που η ομάδα βοήθησε το κομμάτι αυτό να γίνει καλύτερο. Ναι, σίγουρα. Γιατί χωρίς την πορεία της ομάδας του Λουτσέσκου, ούτε γιορτές θα είχαμε, ούτε φιέστες, ναι. Ούτε βιντεάκια, δεν θα είχαμε τίποτα. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος μπροστά και νέα παιδεία δόξας για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει το Champions League, υπάρχουν και άλλα πρωταθλήματα. Γερή να είναι στην ομάδα. Πολύ, πολύ καλή δουλειά. Τυχερή να είναι, γιατί χρειάζεται πάντα τύχη στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, και μακάρι του χρόνου τέτοια εποχή να μιλάμε για ένα νέο πρωτάθλημα, για μια άλλη γιορτή. Είναι ευλογία για όλους ότι υπάρχει ο Βαν Σαββίδης, το είπε και ο Παναγιώτης, γιατί υπάρχουν όλα τα μέσα πραγματικά για να γίνει το οτιδήποτε. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα συνεχώς. Και περιμένουμε τώρα και την ταινία όλης χρονιάς, γιατί ήρθαν 2-3 μηνύματα από κόσμο που μας ρωτούσε. Νομίζω ο Παναγιώτης έδωσε την απάντηση. Είναι δεδομένο ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι πίσω από όλα αυτά. Όσο έμπνευση και διάθεση και εργατικότητα να έδιναν ο Παναγιώτης Αρουνιάδης και οι συνεργάτες του,
αν δεν υπήρχαν τα χρήματα του Ιβάν Σαββίδη, δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Γιατί δεν μιλάμε για μια γιορτή που κόστησε 50 και 100 χιλιάδες ευρώ. Κόστησε τα εξαπλάσια, τα εφταπλάσια. Άλλοι μιλάνε για 600 χιλιάδες, άλλοι για 700 χιλιάδες. Δεν έχει σημασία το ακριβές ποσό, αλλά σίγουρα ένα τεράστιο ποσό προκειμένου μια γιορτή να μείνει στην ιστορία. Πολύ ωραία. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, δες το αγάπη σήμερα, αν θες να συγκινηθείς και πάλι. Εντάξει, θα πώς, δύο μέρες ερή. Ο Παναγιώτης υποστήριξε, είδες όμως. Ναι, υποστήριξε. Συγγνώμη κιόλας, αλλά το συνέστημα είναι καλό. Σε καμιά εβδομάδα το ξαναδώ. Επιστρέφουμε στην ηλική πραγματικότητα. Διαβάζω σφήνα της Manchester City για το Μανολά. Μάλλον διάβασα την ανάλυση του κόντρα. Ποιον κέρδισε ο Μανολάς, δεν θυμάμαι. Εκτός λοιπόν από την Arsenal, αγάπη, και τη Juventus. Και η City θέλει τον Μανολά. Εντάξει, κοίτα. Στην περιμένουμε περίπτωση θεωρώ ότι είναι καλός παίκτης ο Μανολάς. Δεν έχω να πω κάτι. Εγώ, αγάπη, για τα ποσά ποτέ αυτό, δεν το, είναι, αυτό το παραμυθάκι εδώ και 2-3 χρόνια. Όχι, ρε, που το ξεκίνησαν από τα. Δεν είπα ότι είναι άσχημος. Εσύ και τα λεφτά. Αλλά το να σφάζονται η Real, η Μπαρτσελώνα, η Juventus, η Arsenal και τώρα η City για τον Μανολά. Εντάξει, είναι ένα θεωρώ μεγάλο παπατζιλίκι. Εντάξει, άμα γράφουν στο εξωτερικό ρε, εσύ και στο εξωτερικό πιθανόν τα λένε. Γιατί στο εξωτερικό δεν κάνουν παπατζιλίκια. Εντάξει, ο Μανολάς έκανε καλή σεζόν, normal σεζόν. Δεν είναι. Ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος είναι οι μόνοι που μπορώ να δεχτώ οτιδήποτε. Όλοι οι υπόλοιποι από την εθνική δεν μπορώ. Αλλά εμένα λοιπόν, για να το κλείσουμε το Μανολά, απλά το ανέφερα, το να ενδιαφέρονται η City, η Juventus και η Arsenal για το Μανολά είναι αφύσικο για μένα. Η Arsenal γιατί όχι. Η Arsenal μια χαρά. Δίδυμο ο Παπασταθόπουλος. Ναι. Μια χαρά. Και θα πάρει μετά και τον Σιώβα και θα κάνει μια τριάδα πίσω. Άσε μας ρε αγάπη. Εντάξει, ρε Στέργια, μια χαρά είναι ο Μανολάς, ρε εσύ. Μιλάμε και για τον Μανολά. Άντε, παιδιά, και οι Golden State Warriors. Να διαβάσουμε αύριο μεθαύριο. Να βελτιώσουν την περιφερειακή γραμμή του. Γιατί παίζει για καλό μπάσκετ ο Μανολάς. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Ναι. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση να δούμε και τους Golden State Warriors για τον Στέλιο Μανολά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε μετά το ποδοσφαίρου με όλη την επικαιρότητα. Θα είναι μαζί μας και ο Σταύρος Κόλκας. Λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο που μας έρχονται, οι δύο τελευταίες παραστάσεις του αφιερώματος του Στράτου Διονυσίου, ο λαός τραγούδι θέλει, κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας για να απολαύσετε Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου και Διαμαντή Διονυσίου στο θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης μας. Εισιτήρια στα ταμεία του Καζίνου Όλου του 24ου, ticketservice.gr και στα καταστήματα public, ωράριο φυσικά καταστημάτων. Ξαναλέω, Παρασκευή και Σάββατο ολοκληρώνεται ο κύκλος. Ο λαός τραγούδι θέλει το μεγάλο αφιέρωμα στον τεράστιο Στράτο Διονυσίου. Μαζί μας είναι ένα δωμό, η οποία βρίσκεται Εθνικής Αντιστάσεως 171 σε νέα γραφεία στον Φίνικα. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα, είτε για την ανακαίνιση του σπιτιού σας, είτε του επαγγελματικού σας χώρου, σε πολύ πολύ καλές τιμές. Και όλα θα γίνουν πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και η Στίχημαν αν είναι μαζί μας, όπου υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, είτε για ποδόσφαιρο, είτε για μπάσκετ, είτε για βόλι, είτε για τένις, είτε για φόρμουλα, είτε για ό,τι άλλο θέλετε. Πολύ καλές αποδόσεις. Έχει προκριματικά Euro και σήμερα και είναι αρκετά τα παιχνίδια. Το ότι μαλώνουν για τη φόρμουλα στο Facebook. Γιατί πάλι. Και να έτσι ο Χάμιλτον. Που πήγε ο Βέτελ και έβγαλε και τι λέτε, το Φεράρι. Καλά, μιλάτε και εσύ τη Φεράρι που σε έχουν ευνοήσει τότε στο προηγούμενο Grand. Πότε, βρε. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε, εσύ. Τι πράγμα είναι αυτό. Έχω και γι' αυτό άποψη, αλλά δεν θα μιλήσω. Στέργιο. Α, εσύ γι' αυτό. Καλύτερα μην μιλήσει, λοιπόν. Η Στρούμφ τι κάνει, τι είναι αυτό το Α40? Αβαντάζ είναι. Αβαντάζ, ναι. Η Στρούμφ. Ναι. Το παρακολουθούμε. Όχι, και αυτό. Όχι, είναι Αβαντάζ από πάνω. Πόρες τέριο. Το παρακολουθούμε και αυτό. Η Στρούμφ θα κερδίσει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Θα δούμε αν θα έχουμε μαζί μας τον αδιούχο Σταύρο Κόλκα. Θα τον ξανακαλέσουμε, θα κάνουμε προσπάθεια. Κάμια προσπάθεια. Αν θα μπορούμε να τον έχουμε μαζί μας. Ταξιάδια είναι. Είναι αυτή η άδεια προγάμου, μετά είναι η άδεια γάμου. Μετά είναι τα. Τι άλλο είναι μετά? Α, μετά είναι προετοιμασία. Μετά θα είναι άδεια, ξέρω εγώ. Να παντρευτείς και εσύ, αγάπη, να παίρνεις άδειες. Να παντρευτείς και εσύ, να παίρνεις άδειες. Ωραίο αυτό. Θα πάρω την ίδια όμως. Την ίδια. Εντάξει, οκ. Okay. Μέσα. Είμαι οκ. Okay. Βίωνα αυτό το πρώτον. Σιγά-σιγά στο ίδιο περίοδο. Να ζήσετε. Στέλιο, νομίζω ότι προηγείσαι. Οπότε πάρε εσύ την άδεια του γάμου. Παντρέψου κιόλας και όλα καλά. Μικρόσημο ακόμα. Ναι, αυτό. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Παναγιώτη Αρωνιάδη. Είπαμε για το θέμα του Κάνιας. Πάντως σήμερα, επειδή είναι μέρα εθνικής, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, ναι,
Ο Ευθύμης Κουλούρης θα είναι στο αρχικό σχήμα. Ναι, έχει και μια λογική. Όσο να πεις, θα επιστρέψει ο Ζέκ, αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, δίπλα στον Σάμαρη. Δεν θα παίξει δηλαδή δεξιός οπισθοφύλακας. Και να δούμε τι θα γίνει με Πέλκα κυρίως. Ο Πασχαλάκης δεν νομίζω, πάλι μπάρκα θα δούμε. Σταύρο! Ξέρετε τι, λείπω και δεν μπορείς να μιλήσεις δυνατά. Ραδιόφωνο κάνεις, αγόρι μου, δώσε λίγο γκάζι. Όχι, να βάλεις λίγο εσύ ένταση στα ακουστικά σου. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Αυτές τις ημέρες λειτουργώ ως παρατηρητής. Το παίζω πως έχω άδεια γάμου που δεν έχω και παράλληλα με την οργάνωση του μυστηρίου και τα γύρω-γύρω παρακολουθώ μια παράνοια. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας στο SDNA, διαβάζω, Σταύρο. Είναι εσύ, δεν παρακολουθώ μια παράνοια. Έχεις μια άδεια γάμου που δεν έχεις. Εγώ εκεί στέκομαι, όχι στα υπόλοιπα. Παίσει η άδεια. Όταν μου σε αγορά, το ποτάμι έχει έρθει ακριβώς εκεί που είναι αυτό ο ραδιόφωνο. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Τι γίνεται, ρε, εσύ. Μια παράνοια ζούμε, ρε. Μια παράνοια. Άστα, στέργιο. Σταύρο, όλοι γύρω σου είναι. Έχουν μαζευτεί. Όλοι γύρω μου, ρε φίλε. Όλοι γύρω μου. Ρε φίλε, τι γίνεται. Πού θα μαζευτούμε, Σταύρο, να δούμε το μάτι σήμερα, 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο που θα μαζευτούμε, στο 10 παρέ. Υπάρχει τηλεόραση. Να μπούμε σε κλίμα γάμου. Καλή διάθεση να υπάρχει και όλα καλά. Καλή διάθεση να υπάρχει. Ψυχραιμία. Εντάξει και ασφαλή. Αυτά. Να μαζευτούμε, να δούμε εθνική. Ούτε με σφαίρε, Σταύρο. Όχι, όχι, δεν θέλω. Εγώ λέω, Σταύρο, θα το δω και θα έχω ενδιαφέρον. Ο Στέργιος λέει όχι. Εμείς παρατηρούμε την συμπεριφορά της εθνικής στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτό μας απασχολεί. Σαν ΠΑΟΚ 24. Εντάξει, ναι, έχει ενδιαφέρον. Ο Κουλούρης πάει να ξεκινήσει. Λένε. Δεν έχει. Είπαμε. Καλά, κάτσε λίγο, περίμενε. Ναι, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα άλλα γράφανε όλοι και έβγαινε δοκιμή. Και άλλο ήταν το Σάββατο. Μέχρι να δούμε ενδεκάδα, ας κρατάμε μικρό καλάθι. Αυτό αποδεικνύει, Σταύρο και αγάπη, τα στεγανά στα πολιτήρια της Εθνικής. Ότι άλλα γράφουνε, άλλα γράφουνε. Αλλά είμαστε στον αέρα. Δεν μπορώ, και αυτό το πράγμα. Εμείς δεν έχουμε ρουφιάρου να λέει την ενδεκάδα από πριν. Την ξέρει μόνο ο προπονητής και οι συνεργάτες του. Και ο Θεός. Ναι. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Κλαρινό γαμπλέ, ο πατέρας του ΠΑΟΚ. Όχι. Ζωντανή εκπομπή μία κομμάτια. Είστε οι δύο πιο κλαρινογαμπροί οπαδοί του ΠΑΟΚ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ωραία. Ναι. Εσύ μην έρχεσαι να με χαιρετήσεις εκεί. Εσύ σαν τα... Ωπα, είμαι αέρα. Είπες τίποτα. Είπες τίποτα. Είμαι αέρα. Πέστα. Δηλαδή εσύ και ο Μπουμπούνοφ μόνο λέω είμαι αέρα και βρίζει. Μόνο εσύ και ο Μπουμπούνοφ. Αέρα είμαι, 15 ευρώ. Κάτσε φύγαμε να ακούσει κάτι. Πάμε, έλα λίγο ακόμα. Καθίστε εκεί, έρχομαι, καθίστε εκεί. Έχουμε και δουλειές. Έχουμε και δουλειά. Δεν είμαι καλά, παιδιά. Τι ζούμε, ρε. Το καταλαβαίνουμε, Σταύρο, το καταλαβαίνουμε. Δεν είμαι καλά. Ναι. Τα μυαλά μου πονάνε. Ναι. Τέλος πάντων θα πάρετε... Ζεις μια παράνοια κι εσύ, ναι. Θα πάρετε κανένα παίκτη. Περιμένουμε την απάντηση του Μερσίβα, νομίζω. Τέλος πάντων, πάντα κρατάμε μικρό καλά τις μεταγραφές. Ναι. Το μόνο σίγουρο, παιδιά, είναι ότι θα πρέπει να... Ότι θα πάρει άλλους 4 παίκτες πριν του Ροτρίγκο. Όλα τα άλλα είναι στον αέρα. Πάμε να είναι ο Ρίσμα Ρεσίλβα, θα το δούμε άμεσα. Νομίζω ότι είναι μια προχωρημένη υπόθεση που σύντομα θα καταλήξει. Από εκεί και πέρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι 4 που έρχονται θα πρέπει να κάνουν, να είναι και σημαντικοί, να κάνουν και διαφορά. Αν όχι και οι 4, τουλάχιστον οι 3. Οι μέρες πλησιάζουν και 26 του μήνους ο ΠΑΟΚ θα κάνει την πρώτη του συγκέντρωση. Όλους έρχονται ακόμα στη Ρουμανία. Πληροφορίες λένε ότι ο Παναγιώτης Κωνσταντίνης θα πάει από εκεί μια βόλτα για να τα βάλουν λίγο κάτω τι έχουν και δεν έχουν και να καταλήξουν και αυτοί το τι πιστεύουν ότι πρέπει να συμβεί. Νομίζω μια θα έχουμε και το μέτρο από τον πωλήσεων, δηλαδή έχω μια αίσθηση ότι κάτι κινείται από τον Κουλούρη, θα δούμε τώρα. Κάτι που σημαίνει ότι αν ο Κουλούρης πληθεί, ο Πάκος θα πρέπει να αναρτήσει και πώς. Ναι. Γιατί θα έχει μόνο δύο, δεν βγαίνει με δύο χρονιά. Ο Φιντζέρης είναι περιφερειακός κυρίως, έχει κορυφής. Άρα καταλαβαίνει μόνο θα πρέπει να κυνηθεί ο Πάκος και από. Άρα οι αναζητήσεις θα είναι πέντε σε σύμβολο. Ναι. Τώρα, κάτι άλλο.
ρεπορταζιακά δεν πολύ κινείται η αλήθεια. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Την επίθεση αγάπης του Κάνιας πώς την μεταφράζεις? Νομίζω ότι είναι κοντά να μην. Θα δούμε τώρα τι και πώς. Να σου πάω, δεν είναι και τα κίνητα γενικά. Αλλά νομίζω ότι τα μέτωπα θα πρέπει να κρίνουν ένα από σένα. Ναι. Ο Κάνιας έχει μια χρησιμότητα. Τώρα σε τι επίπεδο χρησιμότητα θα είναι, θα το δούμε σε διάρκεια, να δούμε τι θα πάρεις. Αλλά αν ο Κάνιας μείνει, η αφετηρία είναι ότι στο πλάνο του Τσέσκου είναι σωστό. Αν ξέρετε ποιο θα πάρεις. Άλλο τι θα πάρεις και πότε θα προσαρμοστείς και άλλο πώς ξεκινάει η σεζόν. Ναι. Ένα θεματάκι. Και το τι ξέρεις ότι θα σου δώσει ο Κάνιας αν μείνει και παίξεις τα πρώτα μάτς. Ναι, ο Κάνιας ξέρουμε ότι θα μας δώσει. Ξέρουμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο έρχεται γρήγορα από την προετοιμασία. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο θέλει χρόνο το κορμί του να δέσει, να κάνει, να ράνει. Είναι ένα παιδί το οποίο άμεσα είναι διαθέσιμο. Ναι, στα πέρσι στα πρώτα μάτς ήταν πολύ καλός. Ναι. Θα δούμε. Σημασία έχει να μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει γρήγορα τις κινήσεις, να δούμε και μία-δύο ποιοτικές ακόμη για να μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και στην Ευρώπη. Γιατί αν κάτι ήταν προβληματικό στον περσινό ΠΑΟΚ ήταν το rotation του. Ο τρόπος δηλαδή που διαχειριζόταν την Ευρώπη σε σχέση με την Ελλάδα. Ναι. Άρα για να γίνει κάτι σωστό θα πρέπει άμεσα ο ΠΑΟΚ να βρει λύσεις που θα τον βελτιώσουν τουλάχιστον το κομμάτι του rotation. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Κάνουμε λίγο μια μικρή παρένθεση, Σταύρο. Ο Μαρτίνης έδωσε συνέντευξη στην πατρίδα του και είπε για την απώλεια του πρωταθλήματος. Είναι αλήθεια, αλλά επαναλαμβάνω, έπρεπε να φτιάξουμε μια ομάδα. Οι άλλοι είχαν έτοιμο υλικό και επίσης αντιμετωπίσαμε έναν ΠΑΟΚ πολύ δυνατό. Κάναμε φανταστική δουλειά, το αναγνώρισαν οι παίκτες, ο πρόεδρος, όσοι βλέπουν και φτιάξαμε παίκτες που είναι στο στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων όπως ο Σισε, ο Φορτούνης, ο Ποντένσε και ο Καμαρά, είπε ο Μαρτίνς. Έχεις κάτι να σχολιάζεις? Δεν νομίζω. Εντάξει, αν ο Σισε πάει σε μεγάλη ομάδα, εγώ παρατάω και θα γίνω οικοδόμο. Την σφίνα τη City για το Μανολά, πώς τη βλέπεις? Αγώθηκε στη ρεφή. Σφίνα City για Μανολά. Ναι, πέρσι το. Δεν είναι παράξενο. Ο Μανολάς είναι καλός παίκτης, ρε. Γιατί σχολείς τώρα με τον Μανολά? Ναι, γιατί Σταύρο, θυμάσαι πολύ καλά, πέρσι το καλοκαίρι είχαμε Chelsea και Μπαρτσελόνα. Τώρα έχουμε City, Arsenal και Juventus. Κάτι δεν πάει καλά εκεί. Κάτι δεν πάει καλά, λίγο, να ξέρεις. Ναι, το γραφείο που προσωπεί τα δικαιώματά του ανεβάζει λίγο τον πύχη. Πάντα γίνεται αυτό. Είναι αλήθεια. Και... αλλά τόσα χρόνια είναι στη Ρώμα, δεν έχει κουνηθεί από εκεί. Ναι. Εδώ λένε για άλλους και άλλους που πηγαίνουν κάθε χρόνο στην Ιταλία, ας πούμε, και δεν έχουν πάει ποτέ. Δεν έχει υπάρξει ποτέ ενδιαφέρον κανονικό. Για το Μανολά δεν θα πούνε. Εντάξει, λογικό. Λάβαρα, καλά τα λες. Ναι, ο Πόνσε, Σταύρο, η ΑΕΚ τον αποχαιρέτησε. Η ίδια του Πόνσε ήταν γνωστή, ήταν 6 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ 6 εκατομμύρια δεν έχει δώσει ούτε για το μισό γείτονο. Σωστό είναι και αυτό, ναι. Σωστό. Θα πας εκεί στην Αγία Σοφιά και θα έχει καμιά χέρια στα 50-50. Δεν κάθεσαι. Ας βάλει και τούρκικες για να είναι Αγία Σοφιά. Κοίταξε, ότι θα είναι στενές Σταύρο θα το κάνουμε για να θυμίζει την ορίζινα Αγία Σοφιά. Δεν τα κάνουν τότε τα μπάνια μεγάλα στα αρχαία χρόνια. Ναι, ναι, γεγονός. Να υπάρχει μια σύνδεση συναισθηματική. Ναι, αλήθεια. Για το ότι οι γυναίκες της ΑΕΚ στο φούτσαρ πήραν το πρωτάθλημα δεν λες κάτι όμως. Δεν λέω. Σε άνδρες γυναίκες πήραν το φούτσαλ. Όχι, δεν θα το πω. Φούτσαλ πάλι. Σταύρο. Έτσι είναι. Δεν θα το πω, Σταύρο. Να σου δω, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Ναι. Το φούτσαλ είναι αυτό το σαλάτ. Σαλάτ. Ας το δει ο Θανάσης Κατσαρής, γιατί δεν γίνεται να χάνουμε τα πρωταθλήματα, Σταύρο. Δεν έχουμε εμείς φούτσαλ. Δεν έχουμε φούτσαλ. Να κάνει και φούτσαλ. Και φούτσαλ. Φτάνει, 23 τμήματα έχουμε, φτάνει. Τέλος πάντων, φτάνει. Θα δούμε απόψε την εθνική που θα υπάρχουν και ξένοι κατάσκοποι για τον Μπάρκα. Όπως γράφει η ώρα, πολύ πάλι σκάουτς για τον Μπάρκα. 9.30 ώρα σπίτι του Σταύρου. Έχουμε 9.30 ώρα, παιδιά. Να δούμε και λίγο pre-game, ναι. Εντάξει. Έγινε, φίλε, σας αφήνουμε. Καλή συνέχεια. Bye. Θα είναι πάλι νομίζω σκάουτς από όλο τον κόσμο για τον Μπάρκα. Από τις 8.30 θα πάω. Σπίτι του Σταύρου. Να δούμε pre-game. Ρε τι τραβάμε ρε εσύ. Γιατί το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Ναι. Εντάξει. Τι ωραία πράγματα.
γενικότερα. Τα είπε ο Μαρτίνς, τα είπε. Οι άλλοι λέει είχαν έτοιμο υλικό. Ποιοι άλλοι, βραγόρι μου. Οι άλλοι. Εντάξει, θέλω να χτίσουν ομάδα. Σαν τους άλλους στο Lost. Γιατί δεν είπε σε πόσα πράγματα ήταν πρώτος Ολυμπιακός. Πρώτος σε τελικές, πρώτος σε social media, πρώτος σε... Τι άλλο ήταν πρώτος. Α, σε ποιότητα, YouTube, σε θέαμα, YouTube. Σε YouTube, ναι. Γιατί δεν τα είπε αυτά. Δεν τα είπε. Αδιάβαστος ο Μαρτίνς. Ναι. Κίτρινη κάρτα. Δεν γίνονται αυτά λάθη. Μεγάλο λάθος. Πώς θα γίνει δηλαδή. Στέργιο, πώς θα γίνει. Αυτά λοιπόν και για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Γενικότερα διανύουμε μέρες ηρεμίας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, απλά περιμένουμε. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι, να τελειώσουμε κάποια μεταγραφή προφανώς. Μόνοι μας. Και αν μη τι άλλο, παιδιά, σας έχουμε εμπιστοσύνη σε μια ομάδα που τους τελευταίους 16-17 μήνες θα έχει πάει περίφημα εντός των συνόρων. Εντάξει, άρα μπορούμε να εμπιστευόμαστε και την οικογένεια Σαββίδη και τον Μάριο Μπράγκο και τον Ράσβα Λουτσέσκου και να μην υπάρχει άγχος και να μην υπάρχει προσμονή σε τέτοιο βαθμό ώστε να το εκμεταλλεύει το κάθε τυχάρπαστος και να γεμίζει το διαδίκτυο και τα αιρτζιανά με μπαρούφες. Την ίδια ώρα ο Φερνάντο Βαρέλα βρίσκεται στην πατρίδα του. Και μέσω... Είναι μέρες εκεί αρκετές. Μέσω Instagram ανακοίνωσε ουσιαστικά χθες, γνωστοποίησε ότι θα στηρίξει από εδώ και πέρα μία ακαδημία ποδοσφαίρου εκεί, στο Πράσινο Ακροτήρι, με μικρά παιδάκια από ό,τι βλέπω, όπου δεν μπορούν, δεν έχουν όλα τα εφόδια για να ακολουθήσουν αυτό που θέλουν, να ασχοληθούν μπράβο με το στο Φερνάντο. Και ο Βαρέλος ουσιαστικά θα τους παρέχει ό,τι χρειάζονται για να στηριχθεί η ακαδημία και να συνεχίσουν όλα αυτά τα παιδιά να είναι εκεί κανονικά. Εντάξει, ο Βαρέλα γενικότερα έχει μιλήσει πολλές φορές για την κατάσταση που βιώνει τέλος πάντων ο κόσμος στην πατρίδα του. Πάρα πολλές φορές και όποτε πηγαίνει εκεί πάντα βοηθάει. Τελευταία φορά ένα σχολείο είχε βοηθήσει ολόκληρο, τώρα μια ακαδημία ποδοσφαίρου. Ένας άνθρωπος ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι δίπλα σε πάρα πολλά παιδιά που το έχουν ανάγκη στην πατρίδα του. Γενικότερα οι Αφρικανοί βοηθάνε και ο Τζάλμα βοηθάει. Ναι, ο Τζάλμα και αν έχει βοηθήσει εκεί πέρα τόσα χρόνια. Και φυσικά βοηθάνε οι περισσότεροι από τους μεγάλους σταρ. Της Μπαρτσελόνα, της Ρεάλ, της Γιουβέντους και καλά κάνουν γιατί εντάξει η Αφρική είναι μια Ήπειρος που είναι ουσιαστικά πίσω από τον κόσμο αν εξαιρέσουμε λίγες χώρες, οπότε καλό είναι που οι ποδοσφαιριστές πάρα πολύ έστω ένα μικρό κομμάτι το βοηθάνε, αλλά αυτή η βοήθεια άμα τη συγκεντρώσει όλοι μαζί είναι πάρα πολύ σημαντική, είτε για παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο είτε για παιδιά που απλά θέλουν να πάνε στο σχολείο. Υπάρχουν νέες αποκαλύψεις στην Ισπανία για το παρεάκι του Μπράβο και του Κάρλος Αράντα. Έχει ρεπορτάζ σήμερα η El Mundo και λέει ότι τα σημαντικά ποσά που προέρχονταν από το ναρκεμπόριο χρησιμοποιήθηκαν για να δωροδοκηθούν οι παίχτες που ήταν τα εργαλεία να στηθούν τα παιχνίδια. Οπότε ναρκωτικά στη μένα μάτς έχει κάτι ομοιότητες με κάτι ιστορίες εδώ στην πατρίδα μας. Ναι, ναρκωτικά και στημένα μάτς και τα λοιπά. Εκεί το ψάχνουν και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Τώρα ο Μπράβο είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος και κατέβαλε εγγύηση, ναι. Κανονικά. Δεν ξέρω όμως να πάει στη Ρωσία μαζί με τον ΔΜ. Τι να κάνει το παιδί αυτό. Είναι ακόμα στην ξενιτιά ή έχει επαναπατριστεί. Εντάξει, αν είναι στην ξενιτιά θα περνάει καλά. Εντάξει. Έχεις πάει στη Μόσχα. Φαντάζομαι δεν θα είναι κάπου παρατημένος. Θα είναι κάπου καλά. Ναι, φαντάζομαι κάποιοι θα τον φρόντισαν. Ναι, λογικά. Θα είναι κάπου καλά. Δεν θα πήγε τυχαία κάπου. Τα φιλιά μας στο ΔΜ. Όποια είναι. Ένα ακόμα παιδί αναγκάστηκε να ξενιτευτεί. Τον κυνηγάει το σύστημα. Τα έφερε έτσι η ζωή. Τι να γίνει. Και μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη που τρέχει το όλο θέμα και πραγματικά μας έχει αφήσει άναυδους. Η μία εξέλιξη μετά με το θέμα των ξυλοδαρμών του Τζίλου. Ήσουν και αισιόδοξοι η αγάπη. Όταν βγαίναν τα εντάξει, στοιχεία. Εντάξει, ποιος περίμενε θα γίνει έτσι αυτό το πράγμα. Μόνο εσύ. Όλοι μας ήταν αισιόδοξοι τότε. Στην αρχή. Αισιοδοξία και ελληνική δικαιοσύνη δεν πάνε μαζί. Δύσκολα τα πράγματα. Σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον. Ας είναι καλά ο ΔΜ που περνάει τη ζωή του τώρα στο εξωτερικό. Και όλα καλά. Ναι. Και ρόλ μπράβο σύντομα. Νομίζω θα έχει πολλά περισσότερα να αντιμετωπίσει στην Ισπανία. Με βάση τα που βγαίνουν. Γι' αυτό Ραούλ βρες ένα διαβατήριο. Πάνε στη Ρωσία, θα σε περιμένει ο ΔΜ. Θα βρείτε τρόπο επικοινωνίας. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει εκεί τώρα. Κάθε μέρα βγαίνει κάτι καινούριο.
Ναι. Δεν θα φύγει δηλαδή ο Ράουλ Μπράβο τη χώρα. Δύσκολο το βλέπω, Στέργιο. Ο Δέλτα μήπως έφυγε. Δεν μάλλον ήταν τσακάλι. Τσακάλι ο Δέλτα Μη. Ναι. Ο οποίος είχε 50 καταδικαστικές αποφάσεις για ληστεία τραπεζών. Αλλά βγήκε από τη χώρα, δεν έχει σημασία. Ευκολάκι. Ελλαδάρα. Ευκολάκι. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Για να πιάσουμε και λίγο το θέμα του μπάσκετ, να δούμε αν όντως υπάρχει τόση πολύ ησυχία ή γίνεται κάτι πίσω από όλο αυτό. Μαζί μας και τη δεύτερη ώρα το Ρίζες Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα, Παρασκευή και Σάββατο, οι τελευταίες δύο παραστάσεις, ο λαός τραγούδι θέλει, στο Θέατρο Βεργίνα, Άγγελος, Τέλειος και Διαμαντής Διονυσίου, ολοκληρώνεται ο κύκλος του μεγάλου αφιερώματος στον τεράστιο Στράτο Διονυσίου, Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο τελευταίες παραστάσεις, οπότε όσοι δεν έχετε απολαύσει Άγγελο, Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου, κλείστε εισιτήρια στα ταμεία του Καζίνο Όλο 24, ticketservice.gr και στα καταστήματα Public. Βλέπεις την Εστρούμφ, τι κάνει? Όχι, σιγά με την Εστρούμφ, είπαμε. Για βέβαια. Λοιπόν, τα Λάκ είναι μαζί μας, πάρα πολλές επιλογές και σε ανδρική συλλογή και σε γυναικεία και σε παιδική, σε παπούτσια, αξεσουάρ και σε τσάντες. Πολύ καλές και οι τιμές και φυσικά και τα καταστήματα πάρα πολλά. Και πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos και Τσιμίσκι μέσα στο τέλος το πιο νέο κατάστημα από όλα. Και διαδικτυακά nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Τι κάνει? Η Στρούμφ έχει πάρει τα δύο πρώτα σετ, 7-5 και 5-3, ναι. Και πάει για την νίκη. Το Αλεξέι που πήρε, όχι ψέματα. Το Αλεξέι δεν είναι. Έχει παιχνίδι Μάρτον Φούσκοβιτς με Χαούμε Αντώνη Μουνάρ. Είναι και αυτό στο τρίτο σετ, λέμε game. Στο τρίτο σετ. Τι σου κάνει εντύπωση. Ποιος προηγείται? Ο Φούσκοβιτς. Έχει και τένις στοίχημαν. Η αγάπη είναι ταλεντάκι. Έχει ταΐσει τον κουβά πάρα πολύ συχνά στο τένις. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Βλέπω σούπερ στην εκπομπή της Τατιάνας. Η Σοφία γύρισε το χρόνο πίσω μέσα σε 2 ώρες και λέω εντάξει, επιστροφή στο μέλλον. Σε εξήγησε ταινίες? Όχι. Όχι. Είμαι σίγουρος. Αλλά έβαλε μια κρέμα η κυρία. Θαυματουργή κρέμα, παραδέξτε το. Όχι, δεν βλέπω ταινίες τέτοια. Θαυματουργή κρέμα, Στέργιο. Είναι να μην κάνεις σταυρό του άνθρωπου. Συγγνώμη, παιδιά, εντάξει, έλεγα. Λοιπόν, θα δει σήμερα, αγάπη, το 1 και το 2. Δεν πρόβλημα σήμερα. Επιστροφή φουλ. Στο. Φουλ, λοιπόν, θα δει αύριο. Και αύριο. Έχω βράδυ βαρδί. Πέμπτη ίσως. Ωραία, Πέμπτη θα δεις και τις 3 ταινίες. Είναι επιστροφή στο μέλλον 1, 2 και 3. Από πότε είναι, πες μου? Το 80 είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω να τη δω. 84. Ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση. Αντίο, δεν μπορώ καθόλου τις παλιές ταινίες. Δεν μπορεί καθόλου τις παλιές ταινίες, Χρήστο, η αγάπη. Κόβεται, sorry. Δεν έχω λόγια. Να κάτσεις να δεις τότε το Τσέρνομπιλ. Θα κάτσω να τη φιέστα. Και το Τσέρνομπιλ μου άρεσε πάρα πολύ, πλάκα-πλάκα. Το είδες? Ναι. Πες από τα σύννεφα. Είχα δει το Casa de Papel πριν το δει όλος ο κόσμος. Ένα εξάμεινο πριν, θυμάσαι πως το είχα πει. Παραδέξου τώρα σαν αυτό. Άντε. Ωχ, Παναγίτσα μου. Με βρήκατε μικρή και με χτυπάτε. Λοιπόν. Σοκαριστική. Θα κάνουμε μια προσπάθεια για τον Νίκο. Αν θα μπορέσουμε να τον έχουμε. Και αν έχει κάτι νεότερο αυτή η ιστορία με την ομάδα μπάσκετ. Με το ενδιαφέρον του κυρίου Καραμάνου που εκπροσωπεί μια ομάδα επιχειρηματιών. Να δούμε τι γίνεται και εκεί. Ή τι δεν γίνεται. Γενικότερα, ησυχία παντού, Στέργιο, από ό,τι καταλαβαίνω. Ίσως είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν πειράζει, έχουν άλλες ομάδες, φασαρίες. Όχι, γιατί είναι άλλες ομάδες. Όχι, αυτό παντού, ρε παιδί μου. Και ούτε άλλες ομάδες έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Πιο πολύ φημολογία και γύρω-γύρω. Ουσία δεν υπάρχει. Για το θέμα με τη ΣΕΚΑΠ το αναλύσαμε χθες. Δεν θα κάνουμε άλλη φορά. Ναι. Το αναφέρω γιατί βλέπω πολλοί ζορίζονται και εντός των τυχών και εκτός των τυχών. Συνεχίζεται η κουβέντα. Ναι, ζορίζονται πολύ. Βρήκαν έτσι ένα διάβολο, χωρίς να είναι ενημερωμένοι για την υπόθεση. Κρατάνε μόνο αυτά τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν και κάνουν εικασίες. Όλοι ξέρουν τι γίνεται, αλλά δεν ξέρει κανένας. Εντάξει, μιλάμε για μια παράβαση της εταιρείας όταν ήταν σε κρατικό έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι η εκάστοτε κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας διόρισε τη διοίκηση της ΕΚΑΠ. Το 9 έγινε λοιπόν η παράβαση για λαθρεμπόριο. Το 13 πέρασε στην κατοχή του Ιβασαβίδη. Του κρύψαν τότε ότι υπάρχει αυτό το πρόστιμο. Τον είπαν με απλά λόγια,
Εντάξει, υπάρχουν κάτι προστήματα, μη σε απασχολούν, θα τα σβήσουμε. Mm-hmm. Τότε ο Αντώνης Σαμαράς και οι συνεργάτες του. Και ήρθε αυτή η τροπολογία για, που μπορεί να εκμεταλλευτεί η ΣΕΚΑΠ σε μια εποχή που η ΣΕΚΑΠ δεν ανοίξει τον Ιβάν Σαββίδη. Άρα, αν επωφεληθούν κάποιοι, επωφελούνται οι Ιάπωνες. Ο Τσάκι Τσάν και ο Μπρους Λι. Δεν τα λες σωστά. Ιβάν Σαββίδης επωφελείται. Έτσι λες εσύ. Ναι, εννοείται. Ιβάν Σαββίδης. Έτσι λένε όλοι. Στην Αθήνα. Αλλά και εδώ. Όχι μόνο στην Αθήνα. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να ενημερώνεσαι πριν μιλήσεις. Εμείς τα καλύπτουμε. Αν είσαι άσχετος. Αν δεν είσαι άσχετος και έχεις έναν σκοπό να βλάψεις με το μυαλό σου πάντα τον Ιβάν Σαββίδη, οκ. Okay. Καλά κάνεις και πουλάς άλλες θεωρίες που ουσιαστικά είναι θεωρίες για αγρίους. Πιστεύω ότι δεν είναι άσχετοι. Απλά θέλουν να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο κλίμα και ποντάρουν αυτό που λέγαμε χθες ότι. Ναι, δεν και ποντάρουν στους άσχετους. Και δεν το θυμούνται. Και πού να θυμάται ο κόσμος τώρα, πότε έγινε η παράβαση, πότε έγινε ο Ιβάν Σαββίδης. Και σου λέει άλλος, λες, γίνεσαι και ενοχικός πάλι. Μπαίνει στο τρυπάκι. Και μια χαρά τον παίρνει. Παιδιά, δεν πειράζει. Για όλα φταίει ο ΠΑΟΚ. Για την εθνική φταίει ο ΠΑΟΚ. Για την κυβέρνηση φταίει ο ΠΑΟΚ. Για τις τροπολογίες φταίει ο Ιβάν Σαββίδης. Δεν πειράζει. Εντάξει, ο καθένας κάνει και λέει ό,τι θέλει. Και εμείς είμαστε εδώ για να λέμε την αλήθεια. Γιατί κάποιοι δεν. Εγώ θα συμβούλευα να κοιτάξετε τα χάλια σας. Μπας και κάποια στιγμή δεν έχετε τόσα πολλά χάλια, αλλά αν δεν θέλετε, συνεχίστε να ασχολείστε με τον ΠΑΟΚ. Προσωπικά δεν με χαλάει καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Είναι σήμερα η πρώτη κλήρωση για το Champions League. Ναι, το λέγαμε χθες. Σήμερα δεν είναι. Αυτή η κλήρωση για, που αφορά τέσσερις ομάδες. Που έτσι ξέρει άνθρωπος. Τις ομάδες αυτές. Ναι, εμάς δεν μας πειράζει. Δεν θα φτάσει καμία από αυτές στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε σε κλίμα. Είναι το μόνο δεδομένο. Κάτσε να θυμηθώ πάλι τις ομάδες γιατί. Τον έχουμε τον Νίκο. Καλησπέρα. Έλα ρε Νίκο. Καλησπέρα και σε εσάς παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται καλέ μου φίλε. Καλά. Ανένα. Τι έχουμε. Έχεις ένα τέταρτο για να πεις όλες τις εξελίξεις στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πάμε. Ένα τέταρτο. Ναι. Δεν ξέρω αν σου φτάνει. Να το κάνω ρε παιδιά. Θα πάρουμε και παράταση αν θέλεις κανένα πεντάλεπτο δεκάλεπτο. Ξεκίνα. Είμαστε όλα αυτιά. Μίλα για όλα. Εντάξει, τώρα η χθεσινή εξέλιξη έχει το ενδιαφέρον της. Ωραία. Που έχει να κάνει με την πρόθεση του ΠΑΟΚ να δηλώσει συμμετοχή στο Basketball Champions League. Πρόθεση που αποτυπώθηκε κιόλας γιατί η προθεσμία ήταν μέχρι την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε 11, Παρασκευή, συγγνώμη, 14 του μήνα. Και η συγκεκριμένη κίνηση έχει το δικό της, τη δική της σημειολογία, καθώς προφανώς και είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε και με την πλευρά του κυρίου Καραμάνου και υπήρξε συνεννόηση και εκεί και από εκεί. Δηλαδή ενημερώθηκε η πλευρά του υποψήφιου επενδυτή, να τον πω, άσταθμο επενδυτή τέλος πάντων. Mm-hmm. Ήταν θετική σε αυτή την κίνηση η οποία έγινε. Προφανώς, αν δεν κάνω λάθος, ο ΠΑΟΚ ως πέμπτος είναι να παίξει τα προβληματικά, αλλά νομίζω ότι αν παίξει του χρόνου στο Champions League τελικά δεν θα είναι στα προβληματικά ο ΠΑΟΚ. Δεν θα μπει δηλαδή σε διαδικασία αγώνων πολύ νωρίς και νομίζω ότι από την επόμενη σεζόν αλλάζει και το σκηνικό των προβληματικών. Δηλαδή, δεν τα θυμάμαι ακριβώς γιατί δεν τα έχω μπροστά μου, νομίζω ότι οι ομάδες είναι δύο προβληματικούς ή τέλος πάντων ομάδες που μπαίνουν σε επόμενες φάσεις όπως είναι ο ΠΑΟΚ και δεν μπαίνουν από την αρχή. Τέλος πάντων, το όλο κομμάτι έχει ενδιαφέρον τόσο για το ότι ο ΠΑΟΚ φυσικά να παίζει στην Ευρώπη του χρόνου όσο και για το κομμάτι το ιδιοκτησιακό τέλος πάντων και της επόμενης μέρας στην ΚΑΕ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένας διάβολος επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι τώρα στη διοίκηση και κυρίως τον πάνε πρόεδρος με την πλευρά του κ. Καραμάν και προέκυψε αυτή η κίνηση. Το αν είναι κάτι παραπάνω θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες και νομίζω ότι και στην αυριανή Γενική Συνέλευση Ερασιτέχνη ένα από τα θέματα που θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό. Είναι αυτό του μπασχετικού ΠΑΟΚ και με την κίνηση τέλος πάντων που έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες από την πλευρά του κ. Καραμάνου και τους επιχειρηματίες που εκπροσωπεί. Ιδανικά, Νίκο, θα πρέπει να έχει τη μερίδα του λέοντος στο μπάσκετ, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για απολογισμό για τα τμήματα που είτε έτσι είτε αλλιώς ναι. έχουν βρει τον δρόμο τους, έχουν
υπευθύνους ή μεγαλομετόχους ή επενδυτές, πες το πως θέλεις. Το μπάσκετ είναι σε πολύ κρίσιμη καμπή. Γνωρίζουμε τίποτα αν υπάρχουν εξελίξεις μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή είμαστε σε φάση που βλέπουν τα χρέη, είμαστε σε φάση που δεν γίνεται τίποτα, κοίταξε, έχουμε μετά κάποια εικόνα. Την κουβέντα που έγινε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, από πλευράς ΠΑΟΚ μαζεύονται και μαζεύτηκαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τέλος πάντων, τα οποία είναι σε γνώση την πλευρά του κυρίου Καραμάνου από τις προηγούμενες ημέρες, ούτως ώστε να έχει ένα ακριβές νούμερο όσον αφορά υποχρεώσεις. Τα επόμενα βήματα είναι συγκεκριμένα. Έτσι, δηλαδή, από εκεί και πέρα, εφόσον δει και στο καθαρά τυπικό κομμάτι αυτά τα νούμερα, έτσι, και έχει εικόνα οριστική για το τι ακριβώς συζητάμε, νομίζω ότι το όλο θέμα μένει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Τα πιο σημαντικά όσον αφορά κουβέντα, συζήτηση και όλα αυτά έχουν γίνει. Φαντάζομαι, Νίκο, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη και ο Μπάνε Πρέλευση γνωρίζουν ποιοι επιχειρηματίες εκπροσωπεί ο κ. Καραμάνος, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Ότι στην κουβέντα που έχει γίνει τον προηγούμενο καιρό από πλευράς του Μπάνε Πρέλευση και με τον Θανάση Κακαρή από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα. Άλλο, για μένα είναι σημαντική η αυριανή ημέρα όσον αφορά τη Γενική Συνέλευση και να συζητηθούν εκεί. Και από εκεί και πέρα να δούμε τα επόμενα βήματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση του κυρίου Καραμάνου. Όπως αντιλαμβανόμαστε, προφανώς και αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει είναι στο προσκήνιο, έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιος σε κατάσταση ή τέλος πάντων ερασιτέχνη για να σκέφτεται τι θα γίνει αν δεν προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Έτσι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο βάρος όλων όσον αφορά την ΕΤΚΑ έχει πέσει στο ενδιαφέρον από την πλευρά του κυρίου Καραμάνου και των επιχειρηματιών που εκπροσωπεί. Οπότε, ξαναλέω ότι αύριο, επειδή θα συζητήσει το θέμα του μπάσκετ στην Γενική Συνέλευση, το ενδιαφέρον είναι εκεί σημαντικό, μένει να δούμε πια τα επόμενα βήματα. Η αλήθεια είναι ότι από την περασμένη Παρασκευή, πλην του χθεσινού, δηλαδή χθεσινής απόφασης τέλος πάντων, να συμμετέχει ο ΠΑΟΚ στο Basketball Champions League, και αυτό να γίνει με την ενημέρωση και τη σύμφωνη άποψη τέλος πάντων του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία, κάτι άλλο πιο σοβαρό από αυτό δεν έχει διατελεστεί μέχρι τώρα. Κάποιο σενάριο γύρω-γύρω για κάποιον παίκτη του ΠΑΟΚ, κάποια εξέλιξη, σενάριο, εφημολογία, οτιδήποτε? Κοίταξε τώρα σενάριο, εφημολογία. Νομίζω ότι και οι παίκτες τηρούν μια φάση αναμονής, όπως και ο προπονητής. Που παίζει το όνομά του και στην Αθήνα. Ναι, παίζει και είναι φυσιολογικό, να σου πω την αλήθεια. Δεν μου κάνει εντύπωση το να παίζει. Είναι ένας καλός Έλληνας προπονητής που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Μπορεί να αναλάβει έτσι διάφορα project. Εγώ δεν νομίζω πάντως ότι το θέμα του Παπαθεοδόρου είναι εντός Ελλάδος. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον που έχει από ομάδα της Ρωσίας, η συγκεκριμένα για το Λοκομοτίβ Κουμπάν, από το Λοκομοτίβ Κουμπάν, δείχνει πιο σοβαρό, να το πω. Απλά επειδή μιλάμε για άλλους οργανισμούς εκεί, δηλαδή για ομάδες που συγκεκριμένουν στην αγορά όταν ψάχνουν προπονητή και έχουν 4-5 περιπτώσεις, είναι και λίγο συγκυρία το πώς θα κάτσει. Εγώ νομίζω ότι ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, πριν πάρει την οποιαδήποτε απόφασή του, θα μιλήσει πρώτα με τον Πάνε Πρέλεβιτς και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει για ό,τι είναι να κάνει. Για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Πιθανολογώ ότι αν τελειώσει το όλο θέμα θετικά με την πλευρά του κυρίου Καμάνου, νομίζω το πρώτο κομμάτι που θα έχει να κάνει με το αγωνιστικό είναι μια επαφή με τον Λίο Παπαθεοδόρου. Και αυτό είπε και ο Μπάνε Πρέλεβιτς στην κουβέντα που έκαναν οι τρεις πλευρές, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος, η ΚΑΕ και ο Ερασιτέχνης, την περάσμενη Παρασκευή. Νίκο, κάτι τελευταίο. Με την Παρτιζάν τι γίνεται, τι έγινε στην Σερβία? Ξέρουμε κάτι παραπάνω, γιατί θέλουν να φύγουν από το πρωτάθλημα και της Παρτιζάν? Να σου πω την αλήθεια, έχει ένα κλασικό παιχνίδι ρε Αστέρα Παρτιζάν, δηλαδή είναι κόσμο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πριν το παιχνίδι, με οπαδούς να φτάνουν έτσι κοντά σε παίχτες, τέτοια πράγματα που συνηθίζουν η Σερβία, είναι πολύ έτσι, είναι καθημερινότητα, ειδικά όταν μιλάμε για Ερυθρό Αστέρα Γηπεδούχο και τέτοια παιχνίδια. Ναι. Απλά εμένα μου φάνηκε λίγο
σαν απειλή. Τώρα το τι θα κάνει από εκεί πέρα δεν το ξέρω. Δεν έγινε πάντως κάτι που να ξεπερνάει τα όρια που υπάρχουν στη Σερβία, έτσι δεν είναι αυτό? Ναι, κοίταξε, τα όρια στη Σερβία είναι λίγο απλωμένα ναι. Σε σχέση με το κανονικό τέλος πάντων που ισχύει. Αλλά εντάξει, προφανώς στην Παρτιζάν έχοντας ζήσει διάφορες καταστάσεις, φτάνουν σε αυτό το σημείο τώρα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μάλιστα. Είναι και τελική, παίζονται και διάφορα. Ακούγεται και το όνομα της Παρτιζάν για πιθανή επιστροφή στην Ευρωλίγκα με wild card. Είναι διάφορα τα πράγματα που παίζονται τέλος πάντων. Μάλιστα. Ωραία. Είναι φίλο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έδειξε τον δρόμο σε πολλούς. Βέβαια. Πάντα πρωτοπόρος ο Ολυμπιακός μας. Πάντα πρωτοπόρος. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και το τμήμα μπάσκετ. Έγινε αγάπη κλήρωση για το Champions League. Οπότε πάτε χαρτί και μολύβι όλοι. Πρώτη εδώ, μόνο εδώ. Συγκλονιστική η κλήρωση. Ναι. Λοιπόν, τα πρώτα παιχνίδια 25 Ιουνίου. Νωρίς, ναι. Λοιπόν, η Φερονικέλη από το Κόσοβο ναι. Θα αντιμετωπίσει την Lincoln Rent Imps από το Γιβραλτάρ. Ναι. Ναι. Φαβορή νομίζω είναι η ομάδα από το Γιβραλτάρ. Έχω την εντύπωση. Η Φερονικέλη έχει μηδενική βαθμολογία στην UEFA, δεν πρέπει να έχει ξαναπαίξει. Ναι. Λοιπόν, τώρα, στο άλλο ζευγάρι αυτού του φανταστικού γύρου, η Τρεπέν από το Σαν Μαρίνο ναι. Θα αντιμετωπίσει την FC Σάντα Κολόμα ή Κόλωμα από την Ανδώρα. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Οκ, okay, μεγαθύρια, ναι. Και η ομάδα που θα κερδίσει το κάθε ζευγάρι θα έρθουν αντιμέτωπες στον τελικό γύρο αυτού του γύρου, 28 Ιουνίου. Και μετά μπαίνουμε στα κανονικά προκριματικά. Και μετά μια ομάδα από αυτές θα μας κάνει την τιμή να είναι στον πρώτο προκριματικό γύρο. Χαμός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τις έβαλαν. Προφανώς αριθμητικό είναι το θέμα. Δεν βγαίνανε τα κουκιά. Αλλά αυτή είναι η κλήρωση. Δεν ενδιαφέρει άνθρωπο. Δηλαδή αυτές οι ομάδες αγάπη ζήτημα να έχουν όλες μαζί χίλιους συνεργούς φιλάθλους. Εντάξει. Που να νοιάζονται για την Φερονικέλη και την Σάντα Κολόμα και την Τρεπέν. Άμα ξεκινήσει να βρει τη χρονιά στις 25 Ιουνίου, πώς είσαι μετά? Τελειώνει η χρονιά, αγάπη. 28 Ιουνίου για αυτές τις ομάδες. Ναι, ρε, εσύ, αλλά μπαίνει σε όλη τη διαδικασία. Θα κάνουν ακόμα 2 μήνες διακοπές. Θέλει και οι άνθρωποι αυτοί. Θα ξαναεπιστρέψουν μετά στο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι επαγγελματίες περισσότεροι. Ερασιτέχνες είναι. Ναι, προφανώς. Άλλο είναι δάσκαλο, άλλο είναι ταξιτζή, άλλο είναι αυτό. Μαζεύονται, παίζουν ένα αγώνα Champions League, φεύγουν και ραντεβού του χρόνου. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε καιρό ακόμα. Πάντως, καιρό έχουμε. 18 Ιουνίου, δηλαδή, πότε είναι 18 Ιουνίου? Επόμενη Τρίτη. Τρίτη. Ναι, θα είναι η κλήρωση για τον πρώτο προγραμματικό και το δεύτερο προγραμματικό, άρα θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Αν και λίγο πολύ, οι ομάδες που είναι φαβοροί για να βρεθούν στον δρόμο του δικεφάλου είναι γνωστές. Σίγουρα είναι η Celtic, σίγουρα είναι η Μπάτε Μπόρισοφ, σίγουρα η Λουντογκόρετς με προϋπηρεσία στο Champions League. Ο Ερυθρός Αστέρας φτάνει συνήθως στον τρίτο προγραμματικό γύρο. Συνήθως. Η ΑΕΚ στο Χόλμης. Η Καραμπάκ, η Μάριμπορ, δύσκολα. Αλλά οι ομάδες που λίγο πολύ θα φτάσουν μέχρι εκεί που είναι ο ΠΑΟΚ, νομίζω δεν θα έχουμε εκπλήξεις. Ναι. Θα δούμε 18 Ιουνίου την κλήρωση. Ψηλό νορμάλ, πάντως εντάξει. Πω, πω, τι λες τώρα. Ο Ολυμπιακός έβγαλε τη νέα φανέλα του ένα έσχος. Γιατί μου αρέσει αυτό. Δεν μου αρέσει. Μα δεν αρέσει κανένα ρε στέρια με το Όχι, λέω μήπως σου άρεσε. Τι να σου αρέσει, γιατί το κάνανε αυτό. Ναι. Πώς το σκέφτηκαν αυτό. Είναι μια φανέλα. Πολύ κακό. Οι κλασικές γραμμές, αλλά είναι σαν να είναι φιλμ από φωτογραφική μηχανή. Δεν ξέρω. Κατέβα, έχει κι άλλο. Ποια νορμάλη η λευκή. Γιατί. Ναι. Είναι κανονικά αυτά τώρα. Νέες εμφανίσεις, ναι. Όχι, διέρευσαν. Δεν είναι τα επίσημα. Δεν μπορεί να είναι κανονικά αυτά. Η πρώτη πάντως είναι ένα έσχος. Γιατί η άλλη δεν είναι χειρότερη. Όχι, εντάξει, η άσπρη. Η άσπρη παλεύεται. Γιατί η τρίτη δεν έσχος. Έσχος. Και η τρίτη και η πρώτη. Δεν έχει κανένα νόημα. Είναι απλά ένα έσχος. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτές είναι οι φανέλες του Ολυμπιακού της νέας σεζόν. Από τις χειρότερες φανέλες που μπορούν. Αν είναι όντως αυτές, από τις χειρότερες φανέλες που μπορεί να έχετε δει στη ζωή σας, πραγματικά. Ναι. Πολύ κακή φανέλα. Περιμένουμε και τον ΠΑΟΚ πλάκα-πλάκα.
να δούμε τι θα γίνει. Κοίταξε, θα υπάρξει μια ανανέωση. Ξέρουμε ότι μένουμε στην κολεξιόν. Ο Στάθος Κόλκας κυνηγάει Μάκρον, γιατί τα νούμερα είναι περίεργα. Αλλά οκ. Okay. Θα δούμε αν θα έχουμε εκπλήξεις. Πάντως μια ψηλοανανέωση θα υπάρχει στις εμφανίσεις. Σίγουρα. Ωραίες ήταν οι φετινές. Εμένα μου άρεσαν. Ναι, και εμένα. Καλά, η Αστρονόμη παραδοσιακά είναι πιο ωραία από όλες, νομίζω. Ναι. Αλλά όλες φέτος ήταν πολύ ωραίες. Θα δούμε τι θα έχουμε και από εκεί. Φτάσαμε στο τέλος, σιγά-σιγά. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Μαζί είναι έτσι, Παρεστέργιο. Μαζί ήμασταν και σήμερα τα ΝΑΚ. Προλαβαίνεις να πας μέχρι το Σάββατο, Στέργιο. Προλαβαίνεις, έχεις καιρό, έχεις μέρες ακόμα. Σήμερα, αύριο. Ναι. Πολλές επιλογές και για άνδρες και για γυναίκες και για παιδιά. Πολλά και τα καταστήματα και πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos. Και έτσι Μισκή με Αριστοτέλους και όλα τα καταστήματα stock στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο, με εκτόσεις που φτάνουν τα 70% και φυσικά nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας δεύτερη ώρα και ο Φτίκας, αν θέλετε να ανανεώσετε και να ανακαινήσετε το μπάνιο σας, με νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλη την άνοιξη. Περάστε μια βόλτα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού ή πάρτε ένα τηλέφωνο 2310-905-503 και δείτε όλα τα προϊόντα με πάρα πολλές νέες προσφορές και επιλεγμένα ήδη από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Σε όλο το 2 ώρα ήταν μαζί μας κοντά η Στίχημαν. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Δεν βλέπω τη Στρούμφ, αγάπη. Προφανώς έχει κερδίσει, έτσι δεν είναι? Μάλλον έχει κερδίσει. Μπράβο λοιπόν στη Στρούμφ. Και το Ρίζεσι Καζίνο με το θέατρο Βεργίνα, Παρασκευή και Σάββατο, οι τελευταίες εμφανίσεις του Άγγελου, του Στέλιου και του Διαμαντή Διονυσίου στο θέατρο Βεργίνα, στο πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου. Όσοι δεν το έχετε απολαύσει, μπορείτε να το κάνετε Παρασκευή και Σάββατο, εισιτήρια στα ταμεία του Καζίνου όλο 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Κάνε μια πρόβλεψη για τη σημερινή εθνική. Η σημερινή εθνική θα κερδίσει. Νομίζω θα φτάσει στη νίκη από το ημίχρονο. Το βλέπω. Άσο-άσο δηλαδή. Άσο-άσο, ναι. Άσο-άσο. Θα δείξουμε αντίδραση. Α... Θα δείξουμε ψυχή. Πάμε γερά. Ναι. Με την Ιταλία ήμασταν καλοί μόνο στον εθνικό ύμνο. Εκεί όντως είχε πολύ πάθος. Εκεί τα δώσαμε όλα. Εκεί όντως ήταν εθνική. Δηλαδή στο Euro εθνικού ύμνου θα ήμασταν πρώτοι. Ναι, είμαι στην τριάδα θα ήμασταν. Πρώτη. Μα, είναι εκεί βλέπω ότι το πάμε καλά. Ναι, okay. Οπότε κρατάμε τα κομμάτια, δεν είναι αυτό, αυτό δεν είναι οι προπονητές. Κρατάμε τα καλά τα κομμάτια. Καλά, άρα τα καλά είναι ο εθνικός ύμνος. Το κρατάμε αυτό. Ίδια ένταση και σήμερα. Ναι. Απλώς καλό θα είναι στο χορτάρι λίγο να βελτιωθούν οι επιλογές να είναι πιο ορθολογιστικές και. και. Κοίτα. Δεν έχει καμία τύχη Ερμενία. Αν όντως. Αυτή τη φορά, γιατί προχθές δεν επιβεβαιώθηκαν. Αν όντως επιβεβαιωθούν όλες οι δοκιμές αυτές που γίνονται στα δύο καθημερινά προπονήσεις, η πολλή δουλειά αυτή, και παίξει ο Κουλούρης, εγώ λέω anytime Κουλούρης. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχει στοίχημα επιλογή under 5.000 κόσμου να παίξουμε. Σαββατιάτικα τώρα, αγάπη, με τη ζέστη που υπάρχει. Τρίτη, σήμερα Αρμενία. Και τρίτη. Στεριό, έλα, άντε. Τρίτη που είναι σήμερα, αγάπη. Πα τώρα στο ΑΚΑ, στην Αρμενία. 10 παρατέρατο. Άντε 5.000 κόσμου. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Παίξε κουλούρι. Γιατί σιγά μου δεν ξεκινήσει. Θα παίξω άσο το ημίχρονο. Εμπιστεύομαι την εθνική του Άγγελο Ανστασιάδη. Κοίτα, αν περάσει το ημίχρονο και δεν έχει φάει. Θα βγάλουμε διπλό και στην Ιταλία μέσα. Θα πάρουμε εκδίκηση. Τι... Όταν έρθει η ώρα. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, Τέργιο. Ναι. Αυτά. Θα κάνουμε μια νέα συγκρίση τότε. Ενδεκάδα με δεκάδα με Ιταλία να δούμε αν έχουμε. Έχουμε το κόντρα για να κάνει συγκρίση. Εμεί εντάξει. Θα κάνουμε μια δικιά μα. Αυτά. Καλό μεσημέρι.